πήγα να σου κάνω έκπληξη, αλλά πήγα τη χάλασε. Εγώ δεν τη χάλασα. Εγώ τη χάλασα το MP3 που επέλεξα να βάλω. Ενώ όλα μου τα αρχεία είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Επειδή είμαι και λίγο σκανταλιάρης, δεν ήθελα να με δεις. Σκανταλιάρικο. Σκανταλιάρικο αγόρι, αλλά τελικά αποτύχαμε. Πήγα να σου βάλω ένα τραγούδι. Να σου φτιάξουμε τη διάθεση που σε ξαναξυπνάμε και σε ξαναφέρουμε κοντά μας, Αναστασία, εδώ τα πρωινά. Εντάξει, σήμερα ξύπνησα και νωρίτερα από κάθε άλλη φορά. Γιατί, τι έπαθες? 4 παρά. Άιντε. Ναι, δεν πάω καλά. Καλά, εντάξει, ότι δεν πας καλά και έρχεσαι εδώ μαζί μου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άντε, πες, όταν είχαμε 7 η ώρα και ερχόσαν το κόσμο σε 7-7.30, ήταν σχεδόν μεσημέρι τώρα. Καλά, δεν το συζητώ. Τώρα, πώς σου φαίνεται αυτό το 6 ξανά? Πες το, παιδί, με δικά σου λόγια, για μην αγχώνεσαι. Δεν θα τα δεχθούμε όλα. Δεν μας ακούγει κανείς τώρα ούτως ή άλλως διεύθυνση αυτού του σταθμού, τέτοια. Είναι χάλια, λέει. Όχι. Είναι δύσκολο να το συνηθίσεις, αλλά είναι ωραίο. Δηλαδή, εγώ φαντάσου ξύπνησα με ανυπομονησία. Για να σε ξαναδώ καταρχάς, γιατί μου έχεις λείψει. Έχω να σε δω κανένα μήνα. Έλα, ναι, τέτοια. Βλεπόμαστε μόνο στα Facebook, βλεπόμαστε μόνο στα ίντερνετ. Στα inbox. Κανα like, ναι. Κανα μήνα είχα να λείψω, αλλά σε βλέπα εδώ πέρα στην καρέκλα μου να βγαίνεις φωτογραφίες. Και να λέω, αμάν, εδώ τρεις. Με έχουν βάλει εδώ. Σε κάνα παιδί μου όταν έλειψα. Τι σε κάνανε, έκανε σχοληψία. Ναι. Ω, τους αλήτες. Και ξανά και τώρα, και αυτή τη βδομάδα. Σε ποιες εκπομπές, σε ποιες εκπομπές? Ήμουνα στη μισή του ΠΑΟΚ, στην ολόκληρη του Άρη. Δεν πιστεύω να ήσουν σε καμιά εκπομπή μετά από την ήττα και τον αποκλεισμό. Πώς δεν ήμουν εδώ πέρα, κόλυβα τρώγαμε. Πόπο, δηλαδή δεν έχω δει τέτοιο πράγμα. Σοκαρίστηκα. Όλοι ήταν down, χάλια, χάλι μαύρο. Και εγώ να είμαι στον κόσμο μου. Και όλοι να με κοιτάνε περίεργα. Μα εγώ ήρθα κανονικά, δεν κατάλαβα. Κανονικά σου λέει, στη δουλίτσα μου ήρθα να κάνω χοληψία, αυτό το ένα τάλο. Πού να ήξερα τι με περίμενε. Θα πρέπει να μπαίνει κι εσύ. Άμα χάνουν οι ομάδες μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, όχι κόλυβα. 600 χρόνια δυστυχία υπάρχει. Πόπο. Είδες το, πρώτη φορά το αντιμετώπισες αυτό. Ναι, ναι, τόσο έντονο, ναι. Είδες. Welcome, welcome. Ήταν το βάπτισμα του πυρός στην αθλητική πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι, Αναστασία μας, την οποία έχουμε την χάρα να φιλοξενούμε σήμερα και μας συντροφεύει συχνά πυκνά στο λόγο, επειδή είναι και παραγόντας εδώ του Λίμπερο 107,4. Είναι συναδέλφισσα τροποντινά. Χειριζόμαστε τα μπλιμπλίκια. Αν μη τι άλλο, μας κόβει τις εκπομπές, μας κάνει τα χατήρια, μας ανεβάζει, μας σουλουπώνει. Έρχεται και τα πρωινά, τι άλλο, ε? Σκούπα μάπα έξω. Να βάζεις να κάνεις κανένα ξεσκόνισμα, κανένα αυτό. Εντάξει, που και που. Που και που. Να, και όχι μόνο αυτό, η Αναστασία μας έχει. Πώς να το πω, έχει πέσει και θύμα bullying. Ακούσιο, βέβαια, εδώ στο σταθμό. Να το καταγγείλουμε. Γι' αυτό σε φέραμε σήμερα, για να καταγγείλεις. Καλέ, χθες οι άλλοι δεν σε τσαλαπάτησαν εκεί. Αχ, Μπάμπη μου, μη μου το θυμίζεις. Το θυμίζω, το θυμίζω, γιατί το είδα και ταράχτηκε η καρδούλα μου. Ήτανε που ήτανε, έχει έρθει και αυτός ο τσοτσαρός και τους έχει αποτελειώσει. Δηλαδή, τι να πω. Τι εννοείς? Ήταν αυτό που έλειπε εδώ, το κερασάκι στην τούρτα. Ήταν που ήταν παιδική χαρά. Έχει παραγίνει το κακό πραγματικά. Είναι αυτό που λέμε δηλαδή στα παρασκήνια, περνάμε καλά και αυτό φαίνεται. Ότι προς τα έξω, είμαστε, φυσικά. Ναι, ναι. Είμαστε λίγο γιουχουμπούχου, τουλάχιστον εγώ δεν τους προλαβαίνω. Παλιά τους προλάβαινα όταν ήμουν 10 η ώρα. Συμμετείχα και εδώ σε φτωχό συγγενής, αλλά τώρα 8 η ώρα δεν βλέπω κανένα. Δεν βλέπω ψυχή. Ευτυχώς θα βλέπω τον Κωστή τον Τσατσαρό, ο οποίος θα ακολουθεί από εμένα σε 8 η ώρα. Για όσους δεν καταλάβανε, έχει και ένα βιντεάκι κιόλας που ανέβηκε στη σελίδα του Λίμπερο, όπου υποδέχονται ο Μάριος Ασλαμής με τον Χρήσανθο Τσαλτίδη, τον Κωστή τον Τσατσαρό που φοράει μια μπλούζα του ΠΑΟΚ, Ηρακλής ο Μάριος, Αργιανός ο Χρήσανθος, καμιά 58 χρονών. Ο καθένας ξεχωριστά εκεί και το λέγα βγάλω την μπλούζα, ξέρω εγώ και τέτοια. Και στην προσπάθειά τους να τον έτσι γιουχαρίσουν, να τον κάνουν bullying, τελικά κάνανε bullying στην Αναστασία. Ποιος επάτησε? Πέσανε πάνω τους. Με όλοι μαζί. Με πάτησαν και οι τρεις μαζί. Λοιπόν, Τσατσαρός. Δεν ξέρω τι να. Τσατσαρός, Τσαλτίδης και Ασλαμάς πατήσανε πάνω στο μικρό σου κορμάκι. Δηλαδή καμιά... Το μικρό μου δαχτυλάκι. Στο μικρό δαχτυλάκι, δηλαδή καμιά. Πάνω από 300 κιλά. Ναι, εντάξει, πάνω από 300 κιλά και οι τρεις. Εδώ εγώ είμαι 100 τόσα. Αδυνάτησα. Αφού αδυνάτησες, α, μπράβο, αυτό σου έλεγα. Έγινα 98 και 5. Τέλεια. Έχω κιλά FM, έχω κιλά ραδιοφωνικό σταθμό. Ο στόχος μου ήταν να φτάσουν η αλήθεια τους 107 και 4 στα κιλά μου. Θα έπρεπε. Να τα μεταΐσει εδώ η εκπομπή, να μεταΐσει ο Λίμπερο, να με έχει εδώ σαν κατοικίδιο για να φτάσω κι εγώ τα κιλά που πρέπει. Και πατήσαν όλοι αυτοί πάνω σου. Ακούγεται μια φωνή, μπείτε, δείτε το στο. Στη σελίδα του Λίμπερο, θα το έχει βάλω κι εγώ. Έχει γίνει viral κιόλας, βρε Πάπη. Και ακούγεται μια κραυγούλα, μια φωνούλα. Τι κάνετε?
Τι να κάνω, παιδί μου, είδες πόσο δύσκολο. Τι άλλο θα γίνει σε αυτό το σταθμό, τι άλλο θα πάθεις. Δεν ξέρω και δεν λέω τίποτα γιατί όλα τα περιμένω. Δεν ξέρεις, σε περιμένει. Καλά, χειρότερο κακό από το να ξυπνάς πρωί και να έρχεσαι εδώ μαζί μου στην εκπομπή από τις 4 παρά. Γιατί δεν δε κοιμήθηκες, είχες εφιάλτης και εσύ, σαν την Ιωάννα που βλέπει πριν έρθει στην εκπομπή. Όχι, πάπη μου. Ανυπομονούσα να έρθω να σε δω, το είπα και δεν με πιστεύεις. Εγώ αλήθεια το λέω. Άντε, καλά, θα σε πιστέψω, θα σε πιστέψω και θα κοκκινήσω ταυτόχρονα. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το λόγο επιθύ. Είναι ο Λίμπερο 107,4. Περνάμε καλά και αυτό φαίνεται από το πρωί. Είμαστε και μερικοί εξ αυτών, μερικοί εξ ημών, όπως τα λέγει και ένας λόγιος. Είμαστε και λίγο πιο χαζοχαρούμενοι και το δείχνουμε, γι' αυτό και μας βάζουν εδώ στην παραμεθόριο των εκπομπών το πρωινά. Εντάξει, λέει, κάντε ό,τι θέλετε, αλωνίστε. Μόνοι μας είμαστε. Γι' αυτό και όντως κάνουμε ό,τι θέλουμε. Καλημερίζουμε και εσάς τους φίλους ακροατάς που επανερχόσαντο στην παρέα μας την πρωινή, στο πολύ πρωινό ξύπνημα. Εμείς οι δυνατοί, οι γενναίοι του πρωινού. Δηλαδή τι να μας πουν όλοι οι άλλοι. Και πραγματικά, Αναστασία μου, να ξέρεις ότι τουλάχιστον ηθικά είμαστε οι νικητές σε οποιαδήποτε συζήτηση. Δεν ξέρω τώρα που πήγες το καλοκαίρι, δεν αν γνώρισες άγνωστο κόσμο. Να γνωρίζεις άγνωστο κόσμο, ωραία. Προφανώς. Και δεν ανταλλάσσατε εκεί, τι κάνετε, με τι ασχολείστε, αυτό, δουλεύω, τέτοια αυτά. Τα λέτε το καλοκαίρι, δεν τα λέτε. Συνέχεια. Τα λέμε, φυσικά. Τα έλεγα κι εγώ και ήμουν, ας πούμε. Αχ, 5 ώρα το πρωί ξυπνάω. Εκεί μόκο είναι, σαν να έχω 10 ντάν, μαύρη ζώνη. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν σε πειράζει κανένας απολύτως. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε κι εσείς σε επιχείρημα. Δεν θα σας πειράξει κανένας, μα κανένας απολύτως. Καλημερίζουμε και την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα σας. Για να μην νομίζετε ότι είστε μόνοι σας, καλημέρα. Καλημέρα, Σάβα μου, εσύ είσαι. Ναι, ναι. Καλώς το να, λίγο το ραδιοφωνάκι σου, αν μπορείς να χαμηλώσεις. Τι κάνουμε. Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Και εσύ, βάρδια. Τι να κάνουμε εδώ, να σας κάνουμε παρέα. Έτσι, έτσι. Εσείς μας κάνετε παρέα και όχι εμείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσύ δεν μου είχες πει ότι θα φύγεις πιο αργά για διακοπές, αν θυμάμαι καλά. Θα φύγω 2 Οκτωβρίου. Α, πολύ. Θα πας τι, θα πας κανένα εξωτερικό, τι. Όχι, όχι, δεν θα πάω εξωτερικό. Αλλά θα φύγεις έτσι αργά. Το καλοκαίρι όλο εδώ στην πόλη, ε. Όχι, το καλοκαίρι έλειψα γύρω στις 8 μέρες. Α, εντάξει. Τα κάναμε τα μπανάκια μας. Κάτι κάναμε. Τα μπάνια πάντα τα κάνουμε. Εκεί που μένω, τα κάνουμε τα μπάνια. Έτσι, 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 μ' αρέσει. Δεν έχω θέμα με αυτό το. Λέω, σήμερα ήρθα πρώτη μέρα, εντάξει. Είμαστε σχεδόν μαζί και εγώ χθες πρώτη μέρα. Δόξη. Όπα, τι γίνεται εκεί, πού, τι, καμιά λακκούβα πάτησες. Είναι οι καινούργιοι δρόμοι που έχουν γίνει. Εκτός αν σε βάλαν τίποτα σε καμιά γραμμή του μετρό να οδηγάς, γι' αυτό και δεν το πήραμε χαμπάρι. Όχι, όλοι οι δρόμοι είναι εντάξει, θα να πάνε εδώ. Εντάξει, φτιάχτηκε εκείνο μόνο το κομμάτι. Και πόσο θα αντέξει τώρα εκείνο. Για ποιο κομμάτι μιλάς? Τη Βασιλή Όλγα που δεν κάνει. Α, ναι, που έγιναν τα έργα. Ολοκληρώθηκαν τα έργα εκεί στην Όλγα. Ναι, ναι, τελείωσαν. Αλλά πόσο θα αντέξει. Καλά, τι να αντέξει. Άμα υποτίθεται ότι το δρόμο δεν πρέπει να τον πατάς για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτοί τον παραδίδουν κατευθείαν. Τι να κάνουμε, αυτά έχει η πόλη μας. Σάβα μου, καλά κουράγια κι εσύ. Μαζί μας, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Τσάω, τσάω. Σάβα, Σάβα, αγαπημένη φωνή. Μπάμπη μου, τώρα που είπε για το μετρό, είδα ότι τώρα στη ΔΕΘ θα έχουμε ένα ολόκληρο βαγόνι, ναι, του παιδί, μετρό. Ναι, ναι, το σχολιάσαμε και χθες. Θα έχει το βαγονάκι μας, το οποίο θα είναι το γνήσιο το βαγόνι. Πέρυσι είχαν φέρει ένα βαγόνι από την Αθήνα και βάλανε πάνω τις στάσεις του μετρό που υποτίθεται θα έχουμε. Αλλά σήμερα θα έχουμε το φέτος, μάλλον στην έκθεση, θα έχουμε το κανονικό το βαγόνι. Εγώ προτείνω να πηγαίνουμε να κόβουμε και εισιτήρια κανονικά. Γιατί εννοείται. Τι, είναι μεγάλο θέαμα, μεγάλο θέαμα και μεγάλη εξέλιξη. Εδώ ο πρόεδρος του Αττικό Μετρό που φτιάχνει το μετρό Θεσσαλονίκης, βεβαίως, ο κύριος Μιλόπουλος, είπε ότι οι σύραγγες του μετρό Θεσσαλονίκης έχουν ολοκληρωθεί. Ολοκληρωθεί. Ναι, παιδί μου. Και σε 2 χρόνια θα αρχίσουν να γίνονται οι δοκιμαστικές διαδρομές εκεί το βαγονιό. Δηλαδή είμαστε πρώτο πυλώνα αυτού του περιβόητου ανεκδότου μετρού Θεσσαλονίκης. Έχω ανατριχιάσει ολόκληρη. Έτσι, δεν το πιστεύω. Ο καιρός γάρει γη. Οι προφητείες έρχονται. Δηλαδή τι έχουμε τώρα, 2017 προς 18, σε 2 χρόνια 20. Να μην δώσω και εγώ τώρα αβάντζο κανένα 3-4 χρόνια. Κατά 5. Κατά να 5. Μέσα. Να είμαστε μέσα 25. Σου λέω, το έλεγα και χθες στην εκπομπή, ότι όλοι με ρωτούσαν στο Νότο. Τι γίνεται, ρε Μπάμπη, με το μετρό. Φαντάσου, δηλαδή είναι. Παιδιά, πάμε, βοηθάμε. Όλοι βάζουμε από ένα χεράκι, από ένα αγκασμά, μια αξίνα να γίνει. Εντάξει, να είμαστε έτοιμοι.
οι σύραγγες, λέει, του Μετρό Θεσσαλονίκης έχουν πλήρως ολοκληρωθεί και οι 11 από τους 13 σταθμούς έχουν ολοκληρωθεί κατασκευαστικά σε ό,τι αφορά τα έργα πολιτικού μηχανικού. Σε 2 χρόνια από σήμερα το μετρό θα αρχίσει να τρέχει δοκιμαστικά στις ράγες στο σύραγγο της πόλης, υπογράμμισε ο κύριος Μιλόπουλος, τονίζοντας πως τελείωσαν οι σύραγγες Θεσσαλονίκης και ο μετροπόντικας έχει φτάσει ήδη μέχρι την Αρέτσου, εκεί στην πλάζα, και στο τέλος του 2018 θα ολοκληρωθεί και η γραμμή της Καλαμαριάς. Το πρώτο από, το βαγόνι που, από τα βαγόνια που θα τρέχουν σε λίγα χρόνια στις ράγκες του μετρό βρίσκεται ήδη στη ΔΕΘ, όπως μας είπε και η φίλη μας η Αναστασία. Θα είναι, μάλιστα, αυτό δεν το γνώριζα, θα είναι το πρώτο βαγόνι που θα τοποθετηθεί. Υπέροχα. Να πάμε να γράψουμε με σπρέι από τώρα. Να προετοιμαστούμε. Με μαρκαδόρους. Εγώ την κόβω να έχει ήδη και τον πρώτο ελεγκτή μέσα. Ταυτόχρονα με την επίσκεψη. Θα πάμε. Καλά, έχει να γίνει χαμός με φωτογραφίες, με τέτοια, με αυτά. Εννοείται. Hashtags. Θα πάρουμε και τα παιδιά. Δέστε εδώ πώς θα είναι το μετρό. Θα το δείτε όταν θα γίνετε. Θα ενηλικιωθείτε και ούτω καθεξής. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Ενημερώσανε. Ναι. Ότι ξεκίνησες κανονικά. Χθες σε ψάχναμε εδώ. Ήμασταν τρεις στο στούντιο. Χθες το βράδυ γύρισα από Σουηδία. Ήμουνα στη Σουηδία. Ναι, ήταν μακρύ το ταξίδι, ε. Με τα πόδια γύρισες. Πώς γύρισες? Έλα, μας ακούς. Μας έχασε. Πασχάλη, μας το ξέρεις τον Πασχάλη, η Αναστασία μου. Φυσικά. Εντάξει, τόσες εκπομπές ακούς. Τόσες ενημερώσεις έχεις εδώ. Ευχάριστα τα νέα για τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα αν θα προλάβουμε να τα δούμε όλα αυτά. Γιατί, όπως είδαμε με πρωινές ειδήσεις, ο Κιμ το ψιλοπάτησε το κουμπάκι του. Αν πήρε χαμπάρι τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Για εξήγησε. Ναι, πέταξε ένα πύραυλο, λέει. Εκτόξευσε ένα πύραυλο η Βόρεια Κορέα, ο οποίος πέρασε πάνω από την Ιαπωνία και έπεσε στη θάλασσα Χοκάιντο. Και οι Ιάπωνες δεν έκαναν κάποια προσπάθεια να τον καταρρύψουν, αλλά αναμένεται να υπάρχουν σύντομα διάφορες διπλωματικές εξελίξεις, κυρώσεις, αυτά εκεί. Απασφαλίζει η Βόρεια Κορέα να μας απαλλάξει και εμάς από το πρωινό ξύπνημα, αντί να τελειώνουμε. Κιμ πάντα το έχει παραπάει το κακό. Κιμ απειλούσε ότι θα πετάξει ένα πύραυλο σε ένα νησάκι του Ειρηνικού που ανήκει στην Αμερικανική επικράτεια. Υπήρχε μια ένταση μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Υποτίθεται ότι όλο αυτό εξομαλύθηκε, αλλά ο αγαπημένος μας ηγέτης νομίζω ότι δεν θα εξομαλυνθεί ποτέ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, γόρι μου, έλα. Έλα, να αποκλείστηκε ο Πάο και πατάνε τα κουμπιά. Δες το βράδυ γύρισα από Σουηδία. Ναι. Γλεντούσαμε. Ακόμα, πέρασε μια εβδομάδα και δύο μέρες, τρεις πόσο. Λιγότερο πέρασε. Τώρα πήρατε εκεί και τον Τζατσαρό, α πούμε. Με τα pre-game που έκανε, μας είχε ζαλίσει pre-game πριν τον αγώνα, τώρα σκάει τα κλαρίνα game. Τα είπε ο Ζαγόρας ότι θα έκανε τα pre-game πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και τώρα σκάει τα κλαρίνα game. Μάλιστα. Δεν βγήκες, βγήκες καθόλου στα ράδια, να φανταστώ. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι να βγήκες, δηλαδή μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι. Φυσικά δεν με ενδιαφέρουν κι άλλες. Δεν ασχολείσαι καθόλου. Να δω, οι άλλοι σύνδεσμοι που θα άνοιγες όμως τώρα δεν θα έχουν νίκη. Που ήσουν έτοιμος να ανοίξεις. Ναι, ρε φίλε, έτοιμος του Σιθαόλου. Έτοιμος, αλλά τώρα τίποτα. Μόνο Έστερσουντ. Τι λέει, πώς είμαστε, πώς περάσαμε στην. Εντάξει, δεν πήγαμε εκεί. Α! Κάσαμε και τα φράγκα. Σοβαρά δεν πήγες, Κερκυρά? Ναι, ρε φίλε, γιατί είχαμε θέμα εδώ. Ανά πάση στιγμή μπορεί να μας πει τηλέφωνο για δουλειά. Μάλιστα. Και τι, όλα αυτά που έκλεισες δηλαδή, δεν τα πήρες πίσω? Εντάξει, χάσαμε κάτι τη. Μάλιστα. Κρίμα. Δεν βαριέσαι, λεφτά να είναι. Έτσι, λεφτά να είναι και εμείς να είμαστε καλά. Εντάξει, ήρθε εδώ η Κέρκυρα, φάγε ένα τρίμπαλο από τον ΠΑΟΚ. Το φιλικό λες. Ναι, αν πήγαινες εσύ όμως στην Κέρκυρα διακοπές, νομίζω ότι θα είχαμε άλλα θέματα. Ναι, ρε φίλε. Θα τους ανέβαζα λίγο το ειδικό. Το ειδικό θα τους έπιανε εκεί, παιδιά. Αυτό από το Έστερσουντ έρχομαι. Ναι. Ήταν ένα φιλικό παιχνίδι, οπότε δεν χρειάζεται. Δεν ανησυχείς. Δεν αξίζει σχολιασμού. Πώς είμαστε κατά τα άλλα? Καιρό είχαμε να τα πούμε. Όλα καλά. Βλέπω καιρός λίγο μουντός. Ναι. Εντάξει, τι να κάνω. Μια βροχή. Σήμερα έτσι λέγεται ότι ενδεχομένως να έχουμε βροχές το απόγευμα, δεν ξέρω, θα δείξει. Ενδεχομένως βλέπω να σφίγγουν οι γάμπες σας πάλι. Να τα πάλι, τα ακούς Αναστασία? Ακούς. Οπότε μας το λέει αυτό. Εντάξει, δεν έχουμε ανάγκη, έχουμε μετρό. Τα λέμε τώρα. Τι έχεις? Μετρό έχουμε, τελείωσε, ήρθε το βαγόνι. Και αυτό κουνιέται εδώ η Γνατία, πρέπει από κάτω το τρένο. Ναι, ήρθε το βαγόνι, τελείωσε, χαράς Ευαγγέλια.
Σε όλο τον κόσμο. Έτσι, έτσι. Ο τέτοιος που είναι, ρε. Ποιος, ποιος ο Απόλλους. Ο Λευτέρης. Έλα μου, ντε. Θα είναι. Σοβαρά, λες, αυτό αυτός να ήταν, αυτό που έλεγε χθες. Ποιο. Για το που έπεσε τα μπάξι που έβλεπε το τέτοιο. Ναι, που έβλεπε το Αντικριστό στην Κρήτη. Λες, δεν ήταν ο Λευτέρης τα μπάξι το δικούς. Δεν ξέρω. Θα είναι κάπου, θα επανέλθει, θα επανακάμψει. Τώρα αυτός κάπου δηλαδή, θα πάει στην Κρήτη. Δηλαδή, τι είναι αυτό το Αντικριστό. Ένα κατσίκι και ένα ρνί και μαλλόν ποιο θα κερδίσει. Έτσι, έτσι ακριβώς. Είναι σαν το Mayweather και τον McGregor. Κατά κάποιο τρόπο. Τι είναι αυτή, ρε. Κάτι boxer που τα συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες που βλέπαν όλοι box. Α, box που μαλώνανε στο... Αυτή Αντίκριστα. Ο Λευκός με το Μελαψό. Εσύ δεν έχεις φάει, δεν σ' αρέσουν και τα αρνιάκια αυτά, οπότε δεν έχεις φάει ποτέ. Ναι. Μάλιστα, τι να κάνουμε. Να ξέρεις ότι χθες με ενημέρωσα για να λείπουνε βουγιούκα τσουζούρα. Τι να σε κάνω, σε είχα εδώ πέρα τα... Που τόλμησαν να μιλήσουν αυτοί για την ηλικία μου. Τι να σε κάνω, να βγαίνεις χθες, να βγαίνεις χθες. Πάρε την επανάληψη να μας τα πεις. Ξέρεις, το έχω πάθει μια φορά από τα νεύρα μου. Πήρες. Δεν θυμάμαι ποιον άκουγα και έπαιρνα τηλέφωνο. Εδώ άλλοι στέλνουν μηνύματα τέτοια. Και τέλος πάντων. Έβριζα. Έτσι. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε, Πασχάλη. Αν στέλνει μήνυμα, ρε φίλα, σε πω κάτι. Αυτό. Άλλος στέλνει μήνυμα. Ναι. Και λέει πώς να στείλω μήνυμα. Έτσι, έτσι. Τσάω, Πασχάλη. Καλό δρόμο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Χαίρετε, τι κάνουμε. Καλώς τον, καλώς τον. Νάτος. Κι άλλος από το μαρτυρικό Έστερσουντ. Κι άλλος οπαδός. Εδώ. Ακόμα, ακόμα να φάω με όρεξη, ακόμα. Ακόμα, ακόμα. Τι όρεξη από τη στεναχώρια του μεγάλη. Τι να κάνουμε, για σας δουλεύει, για σας δουλεύει. 600 χρόνια ζωής. Έτσι, ρε φιλαράκι. Έτσι. Θα περάσουν πολλά χρόνια να ξεχάσουμε τα βρουμ 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 έτσι. Που μας λέγανε. Έτσι. Τα χτέρια. Σωστό, σωστό. Τι λέει, πώς είμαστε, τι κάνουμε. Είμαι στον δρόμο, τώρα φεύγω να πάει πρόδρομο και πάω για κρυοπηγή. Κάποιοι. Επιμένω. Χθες που περνούσα κατά τις 8 η ώρα από την διασταύρωση εκεί του Αϊμάμα, πηγαίνανε μέσα τα ντάτσουν όλοι οι πραγματευτάδες. Ξεκινά να στείνουνε δηλαδή. Ε? Από τώρα. Στήσανε, είναι επιστημένοι αρκετοί, τελείωσε. Τώρα αυτό αύριο μεθαύριο ξεκινάει κανονικά, αλλά επίσημα πλέον, τεκμηριωμένα, έτσι. Αρκετοί έχουν στήσει ήδη, δηλαδή. Έτσι, έχουμε επίσημη, Αναστασία μου, έχουμε άμεση ενημέρωση σε αυτήν την εκπομπή με τα πανηγύρια. Ναι. Και μιλάμε ότι πάει εβδομάδα, δηλαδή 5 μέρες σίγουρα, άμα βάλουμε και τη χθεσινή, από τη στιγμή που στήσανε οι πραγματευτάδες, θα ήταν και η καντίνηση εκεί, καταλαβαίνεις, όλα έτοιμα. Καταλαβαίνω ότι μια εκπομπή για τα πανηγύρια δεν θα μπορούσε να έχει κάποια διαφορετική άλλη ενημέρωση. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, δεν ακούω, δεν ξέρω τι είπατε εσείς. Τι να πει, γιατί ποιος ακούει, νομίζω ακούμε εμείς. Ναι, για το μετρό λέγαμε. Για το μετρό λέγαμε τώρα, τι είναι αυτά τώρα σε δύο χρόνια. Αχ, ψάχνω να βρω την περσινή τη φωτογραφία, ξέρεις πέρσι. Υπήρχε το βαγόνι. Άλλο, όχι, πέρυσι ήταν αθηναϊκό βαγόνι, τώρα έχουμε το δικό μας, το προσωπικό, το σαλονικιό το βαγόνι. Θα είναι το πρώτο βαγόνι του Συρμού θα είναι. Αυτό που θα μπει μέσα και θα σύρει το χορό. Το μετακινήσεων. Κατά δικό μας δηλαδή. Ναι παιδί μου τώρα, τι σου λέω, τι σου λέω. Τελείωσε. Λογικά πρέπει να έχει αναφορά. Ναι. Και στην κουβελότρυπα. Βέβαια. Δεν το ξεκίνησε πρώτο. Και εκείνη σχεδόν αρχαία. Ναι, νομίζω θα υπάρχει, μα υπάρχει ήδη στάση σε εκείνη την περιοχή. Η στάση στα συντριβάνια εκεί. Όπου είχε γίνει η πρώτη τρύπα του κούβελα. Νοείται. Υπάρχει αυτό. Βέβαια, βέβαια. Όπα, σε χάνουμε! Σε χάνουμε, Νικό! Σε χάνουμε! Είμαι τώρα στην κατηφόρα. Γι' αυτό. Πάρε φόρα, πάρε κατηφόρα και τα ξαναλέμε. Τσάω, Νικό! Τσάω! Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάτμαν. Καλώς το να, καλώς το να. Τι κάνουμε. Ποιος είναι? Δημήτρης. Έλα, Δημήτρη. Τι λέει? Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Έτσι, να δεν σε καταλαβαίνω. Όταν δεν σε ακούω σε ανοιχτό χώρο, δεν σε καταλαβαίνω. Δεν πειράζει. Σε έχω συνηθίσει αλλιώς. Έχω συνηθίσει με τα ρούχα της δουλειάς, με τα ροζασμένα χέρια. Τώρα είσαι πρωινός, πίνεις καφεδάκι, εντάξει, πιο χαλάρος. Πώς είμαστε? Την Έλενα έχεις εκεί? Όχι, πια Έλενα. Την Έλενα ψάχνετε. Την Έλενα ψάχνουν όλοι. Έτσι λες, Αναστασία. Αναστασία, δηλαδή. Σας ακούω όλους. Σας ακούει, σας καταγράφει. Καλημέρα, την Αναστασία. Καλημέρα. Άντε την πήρε την καλημέρα σου, Αναστασία. Το πανηγύρι στο Αιγίνιο, πότε είναι, ρε Μπάτμαν? Είναι και αυτό. Το πανηγύρι στο Αιγίνιο νομίζω είναι και αυτό κάποιες μέρες. Είναι μεγαλειώδες.
Ναι, και το ξέρω, το ξέρω, το έχω ακουστά, παιδιά. Θέλω να πάω γι' αυτό, ας μας ενημερώσει κάποιος. Να μας ενημερώσει κάποιος εκεί από την ευρύτερη περιοχή της Πιερίας για το πανηγύρι του Αιγινίου, το οποίο κοντράρει επάξια το πανηγύρι του Αγίου Μάμα. Είναι μια μεγάλη κόντρα, προαιώνια, θα έλεγα εγώ. Ναι, η εμποροπανήγυρης. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Είναι εκεί στις 11, 12, 13, στα γενέθλιά μου είναι. Ήθελα να σου πω, δεν το πιστεύω. Τι? Έχεις ίδια μέρα γενέθλια με τη μάνα μου. Και με κοιτάει και στραβώνει και με κοιτάει. Έπαθα σοκ, χθες το είδα και θέλω να σου το πω. Κακό ή καλό είναι αυτό τώρα, μάλλον κακό έτσι. Μάλλον κακό. Μάλλον κακό είναι. Γιατί παιδί μου, καημένη μανούλα σου που είσαι. Μεγάλωσε, σε ξυπνούσε πρωί και η μάνα σου. Γι' αυτό να πας σχολείο, οπότε τα έχεις λίγο έτσι. Τα έχω συνδυάσει λίγο, ξέρεις. Τι παιδί μου, τι μας ακούει η μάνα. Με γκρίνια, με τέτοια. Εμείς οι παρδένοι γκρινιάζουμε, θες να πεις. Όχι καλέ, καθόλου. Τι λες, παιδί μου, ούτε μανιακή με την καθαριότητα, ούτε γκρινιάζεται, ούτε τίποτα. Δεν έχω τίποτα από όλα αυτά. Ειλικρινά σου μιλάω. Σε ποιον τα πουλάς αυτά, Μπάμπη? Παιδί μου, πια καθαριότητα. Άμα βάλω θέμα καθαριότητα, θα βγουν τώρα. Θα βγει και η δικιά μου η μάνα. Τόσα χρόνια αυτό το ίδιο. Τι λες, παιδί μου. Και όχι μόνο, θα έχω να βγουν από πίσω για το θέμα της καθαριότητας σας. Μέχρι και πάλι του Δήμου Θεσσαλονίκης θα βγουν και θα μιλήσουν. Έξω είμαστε καθαροί. Καθαρό, μπάνιο έχω κάνει. Να, δεν είναι αυτό το θέμα, αλλά δεν είμαστε μανιακοί με την. Εφταξία. Δεν το... ξέρω, έτσι λέγεται. Τι, η μάνα σου είναι την ώρα ξεσκονίζει μπιμπλό και τέτοια. Όλη την ώρα. Οχ, Παναγιά και Χριστέ. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Έτσι είμαστε εμείς οι Παρθένοι. Θέλουμε να τα έχουμε όλα σε μία τάξη. Το παραδέχεσαι λοιπόν. Τώρα βάζω τον εαυτό μου να υπερασπιστώ τους Παρθένους, αλλά σου λέω δεν είμαι εγώ έτσι. 13 ημέρα. Αχ, πείστε να κάνουμε μαζί γενέθλια να γλιτώσω τα έξοδα. Εννοείται, καλέ. Κάνει πτυφόρ, τέτοια αυτά εκεί να φάμε. Θα κάνουμε ένα παρτάκι. Ένα παρτάκι, εμείς οι μεγάλοι. Πόσο παίζει να είμαι και συνομιλικός με τη μάνα σου. Όχι, όχι, καλέ. Τι καλέ, παιδί μου, τι θα μπορεί να είσαι κόρη μου. Πόσο είναι, πόσο είναι. Θα γίνει νομίζω 47, αν δεν κάνω λάθος. Πάλι καλά, το γλιτώσαμε τον κεφαλικό. Μας έλεγες, κάνε αυτό, ναι, πάμε. Τώρα, εκείνη δεν το γλιτώνει τον κεφαλικό που τα λέω αυτά στον αέρα. Μας ακούει, δεν πιστεύω να μας ακούει τέτοια ώρα. Μας ακούει σε επαναλήψεις, για τέτοια ώρα. Αχ, λες, σηκώθηκε να ξεσκονίσει τέτοια ώρα εκεί. Που το πουλάκι μου, που το πουλάκι μου, πάρε το. Πάτ, 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 κοπανιστήρι το κρεβάτι και αυτά. Τα φιλιά, πώς τη λένε τη μητέρα? Κατερίνα. Τα φιλιά στην Κατερίνα μας. Θα σε μνημονεύσω και θα σε θυμηθώ, Κατερίνα μου, 13 Σεπτέμβρη. Τη χερούλα. Θα σου τραγουδήσω κιόλας, όχι μόνο αστεία. Στις 12 κάπου εκεί είναι τέλος πάντων το η εμποροπανήγυρη του Αιγινίου. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με του Σταυρού, με αυτά, με τις γιορτές που έχει εκείνη τέτοια. Παρ' όλα αυτά να το γνωρίζει ο κόσμος. Είπαμε το λόγο επειδή δίνει άμεση, λόγο επειδή 24, πανηγύρι 24 θα την κάνουμε την εκπομπή για να έχουμε άμεση ενημέρωση. Τώρα, όπως είπαμε, επίκειται το πανηγύρι του Αγίου Μάμαντος. Πότε είναι, 3 του μηνός? Ξεκινάει από την Πέμπτη και τελειώνει την Δευτέρα. Μάλιστα. Να το ξέρεις αυτό, αν θα πας για κανένα χαλκιδικό τελευταίο μπάνιο. Σε βλέπω έτοιμη, θα πας, το έχεις. Σε κατάλαβα. Το σχεδιάζω. Παιδί μου, έχω την εντύπωση ότι έχεις, νομίζω ότι από τα πιο μισητά account του καλοκαιριού, μπορώ να πω. Μα γιατί το λες αυτό? Γιατί όλο θάλασσες είσαι. Όλο φωτογραφίες από τις θάλασσες, από αυτά. Εκτός να πήγες σε μία και βγάλεις πολλές διαφορετικές φωτογραφίες για να φαίνεται ότι είναι σε διαφορετικά μέρη. Όχι, όχι, όχι. Πήγα σε θάλασσα, αλλά ναι, ναι. Ας πούμε στη Βαρκελόνη που πήγα στη θάλασσα, μόνο την κοιτούσα. Δεν κάνεις εκεί. Τώρα τι, πώς δεν κάνεις? Κάνουνε. Αν κάνουνε, δεν χωρούσες να περάσεις. Μάλιστα, ξέρεις ότι στη Βαρκελόνη, δεν ξέρω αν είχες πέσει στην ίδια περίοδο που κατέβηκαν κάτοικοι της Βαρκελόνης και βγάλανε πανό και τέτοια και διαμαρτυρότανε για τον υπερβολικό όγκο, όγκο τουρισμού. Α, το που έχει αυτό, η πόλη, ναι, ναι. Τους. Και κασκάσανε στις παραλίες και τους λέγανε να φύγετε, να πάτε αλλού, δεν σας αντέχουμε άλλο, παλιοτουρίστες. Α, πάλι καλά δηλαδή που δεν πήγα κι εγώ. Ναι. Θα την... Μπορεί να λέγανε και για σένα και τους έλεγες, άμα τους έλεγες όμως εγώ, παιδιά, Σαλονίκη, Χαλκιδική. θα σου λέγανε Πορφαδόρ, αλλά Χαλκιδική, nowhere, no, μία μίγκο. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή ξεκινήσαμε δυναμικά. 6:30 θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας ανάπαυλα και να επιστρέψουμε με όλη την επικαιρότητα. Καλά, εντάξει. Θα μπορείτε να φανταστείτε τι επικαιρότητα μπορεί να υπάρχει. Όλα τα θέματα που θα μας απασχολήσουν. Τώρα για τα αθλητισμικά αυτά, μην τα πολυψάχνετε. Σιγά τώρα δεν έχει αμάν, έχει και εθνικές και τέτοια. Τι να πούμε. Αλλά θα τα πούμε και αυτά γιατί είμαστε γνώστες και κατέχουμε την πληροφορία. Μείνετε συντονισμένοι, το λόγο επειδή επιστρέφει.
Αυτό έπρεπε να κάνουμε τώρα βιντεάκι. Κανονικά, παιδιά, την έχω στο στούντιο και χορεύει. Diana Rose, Upside Down. 6 και 38 το πρωί, παιδί μου. Down. Τι γίνεται, είναι δυνατό? Πού τη βρίσκεις τέτοια ενέργεια? Επειδή είμαι δίπλα σου. Αχ, λέγε τέτοια ψέματα. Εγώ τα πιστεύω. Ναι, 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 ναι. Μην νομίζεις, μην νομίζεις. Μπάμπη, θέλω να πάμε στο δισκόπαρτο. Σε ποιο απ' όλα? Στο 8-ball. Α, θα σε πάω, παιδί μου. Θέλω να πάμε και να τα χορέψουμε όλα. Ο φίλος μου ο Ντάνιελ παίζει έτσι κι αλλιώς, με τον οποίο είμαστε συνοδοιπόροι. Είμαστε συνοδοιπόροι σε όλες τις μουσικές έτσι δισκοθετικές τοποθετήσεις. Παίζω κι εγώ τέτοια τραγούδια, τα κάνω την τζέλικια, να ξέρεις. Εμένα δεν λες να έρθω να ακούσω τον Μπάμπη. Πες μου πού και πότε. Να, δεν με καλούν. Αυτό τα πρωί, αναγκάζομαι να τα βάζω το πρωί. Πού τα ξέρεις εσύ τώρα αυτά τα δίσκο? Είναι δυνατόν? Αυτά είναι ούτε καν της εποχής μου, είναι πιο παλιά. Σε παρακαλώ, Μπάμπη μου. Δεν είμαστε ηχολήπτες, βάζω και τέτοια. Βάζει και καπελάκια, βάζει και τέτοια κερατάκια. Ηχολήπτες εν γνώση, κυρίες και κύριοι. Η ελπίδα, η νέα γενιά η οποία γνωρίζει και τα παλαιότερα άσματα με τα οποία κονίσαμε τους ποπούς μας και έχουμε ένα μέλλον λαμπρό μπροστά μας. Με το λόγο επειδή, τι θα διαλέγαμε εδώ? Άιντε, άιντε, ρόστερ, ομαδάρα, ομαδάρα για το πρωινό ξύπνημα. Upside down, καλημέρα τη γραμμούλα μας. Τώρα με έφυγε μία... Ναι. Έλα. Πώς το λένε, έλα, ξεκόλα. Τι σε έφυγε? Γι' αυτό δεν έχεις καθόλου ενέργεια, ρε Μπάμπη, τη δίνεις όλους τους άλλους. Τι εννοείς, πυρηνική ενέργεια? Όχι ρε φίλε, είπε η Αναστασία ότι παίρνει την ενέργεια από σένα. Α, μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Ναι, γι' αυτό. Έχω φωτοβολταϊκά κάτι χωράφια και τους μοιράζω όλους εδώ για να έχουμε. Σιγά τώρα το, πώς το είπε, disco party, πού στο? Στο 8-ball. Αυτό είναι του Αλουνού. Πρέπει να έρθεις να πάμε. Πραγματικά, μια μέρα. Πραγματικά είναι τέλεια. Πρέπει να έρθεις, Πασχάλη, θα ρίξεις κάτι φιγούρες. Ξέρεις ότι εγώ δεν μασάω. Ξέρω. Πάλι τα πάω. Μεγάλος χορευτής. Θα ψάξουμε μετά να σου δείξω βίντεο τον Πασχάλη να τα... Κανονικά δίσκο κομμάτια χορεύει. YMCA και τέτοια. Και βάλε και τα πάντα. Τι είναι αυτά τώρα? Να με τι να χορεύω break dance. Δεν μπορείς να φανταστείς. Νομίζω ότι ποιος Φωκάς Βαγγελινός και μετά ξοφλούς. Αλλά break dance χορεύω μόνο σε πίστα αεροδρομίου, γιατί άλλες όλες είναι μικρές. Έτσι. Φιγούρες. Έτσι. Θα κάνουμε κανένα παρτάκι μέσα στη σεζόν, κανένα λόγο επειδή να μαζευτούμε εμείς. Ναι ρε φίλε, καμιά μπλουσκάι να πάμε. Κοίταξε, 8-ball. Α, τι ωραία. 8-ball είμαστε εμείς τώρα, σε παρακαλώ. Το 8-ball είναι η έδρα μας. Ναι, εκεί θα πάμε. Τελείως. Αλλά... Δεν έχει 8-ball, θα πάμε στην κατακίτρινο μαύρη μπλουσκάι. Πάμε εκεί, άντε κλείσε. Εν τω μεταξύ, αν κάνουμε πάρτι σαν εκπομπή θα είναι τόσο αποτυχία. Γιατί όλοι είναι. Άμα είναι να έρθουν οι ακροατές μας που ξυπνάνε τις 5 ώρα το πρωί, μπορεί για ξενύχτη δεν θα είναι. Αλλά δεν πειράζει. Θα έρθουν εκεί στο τελείωμα στις 5 μετά. Κάνουμε ρε φίλε Σάββατο. Σάββατο, σιγά μην κάνουμε Σάββατο με την πλέμπα. Καθημερινή ρε, εκεί, απλά είμαστε. Τι καθημερινή ρε φίλε? Να τα είδες. Καθημερινή δεν μπορώ εγώ, αφού δουλεύω ρε φίλε. Έτσι, τα βράδια. Κάτι. Θέλω χρόνια να το κάνουμε. Αυτό θα κάνουμε κανένα έτσι τα Χριστούγεννα εκεί, να είμαστε και πιο κοντά, πιο μπιζέ. Τρελαίνομαι. Εντάξει, θα τα φτιάξουμε τα μοντάνα. Τρελαίνεται. Αυτή πώς το λένε, προκλητική φωνή πρωί. Τα χάσει. Ποια προκλητική φωνή, παιδί? Ποια προκλητική φωνή? Προκαλεί τον αντρικό πληθυσμό, αλλά θα συνημερώσω και σε έναν Αστασία μου. Σε μου. Νικιά μου ότι έχω δεσμό. Εντάξει, από μόνο του. Το ζει από μόνο του. Δεν πειράζει. Εντάξει, οκ. Απείραχτο θα σε έχουμε. Εμείς τα χωρίζουμε. Πού είναι ο Λευτέρης, πρέπει να πέσει στη χαρά, να το λέω εγώ. Να τον ψάξουμε. Τσάω, Πασχάλη μα. Τσάω. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή facebookικά μας τα λέτε και εκεί. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Γιώργο που μας γράφει: δεν είστε μόνοι, εξεταστική λέει, σπρώχτε να βγει το μαθηματικό. Καλημέρα. Πίκρα. Τι πίκρα παιδί μου, εδώ είσαι ίσως ο μοναδικός φοιτητής που έχω συναντήσει στη ζωή μου να ξυπνάει τέτοια ώρα και να διαβάζει τις 6 ώρα το πρωί. Εκτός αν χρωστάει τόσα μα τόσα πολλά μαθήματα που δεν τα κάνει όλα από μία ωρίτσα, ας πούμε, για να τα ξεπερδέψει. Το έκανα και εγώ αυτό τα παλιά τα χρόνια. Κουράγιο. Στα λεωφορεία και στα αστικά διάβαζα. Ξέρεις ο ΑΣ πόσο μεγάλη υπόθεση είναι? Η καθυστέρηση που έχει, η κίνηση που έχουν οι δρόμοι και αυτά, μπορείς να περάσεις πολλά μαθήματα μέσα στον ΑΣ. Είναι μια σύγχρονη βιβλιοθήκη. Και να δικαιολογηθείς άμα αργήσεις. Ω, καλά, εντάξει. Όλοι θα σε καταλάβουν. Εννοείται, όλοι θα σε κατανοήσουν. Την καλημέρα μας όλα τα παιδιά που έχουν τώρα τις εξεταστικές, Σεπτέμβρη, μετά από καλοκαίρι. Είναι άστα να πάνε. Παρόλα αυτά, μπορώ να τους δώσω και ένα κρυφό έτσι τύπο ότι παιδιά το Σεπτέμβρη περνιόνται τα μαθήματα.
αφήστε τους Ιούνιδες και αυτά που δεν έχεις μυαλό γιατί περιμένεις να έρθει το καλοκαιράκι. Το Σεπτέμβριο είναι και πιο υπηκείς οι καθηγητές. Πολλοί βάζουν και ψηλό τα ίδια γιατί βαριούνται. Είναι και πιο χαλαρά τα πράγματα. Μια χαρά. Ιούνιο θα περνάτε τα μαθήματα εδώ με τη νέα σεζόν, με τα πρωταθλήματα, με το λόγο επειδή. Ούτε καν ατζέντες δώσαμε, ούτε τίποτα. Αναστασία μου. Σήμερα Τρίτη 29 του Αυγούστου του 2017. Με τον ήλιο να ανατέλει στις 6:51, σε λιγουλάκι τώρα δηλαδή θα το δώσουμε live και να δει στις 8 το βραδάκι, ακόμη είναι πολύ η μέρα νωρίς. Μας νωρίς είναι πλέον, είναι μια πικρή αλήθεια. Τι να κάνουμε, το φάγαμε το καλοκαίρι, τελείωσε. Αχ, μη μου το λες, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Θα το πω τώρα. Έχουμε και ένα Σεπτέμβρη. Κακά τα ψέματα. Εντάξει, γιατί Σεπτέμβρη είπαμε τα κεφάλια μέσα το Σεπτέμβρη. Αχ. Τι θα κάνεις, μη κάνεις αχτοράντε. Έχουμε... Στεναχωριέμαι, δεν θέλω. Και τι δεν θέλεις, όχι, χειμώνας τώρα εδώ το φάμε. Θα έρχονται οι Ούγγανοι εδώ με τα αθλητικά, με τα κόλυβα, με το έχασε η ομάδα μου. Με τι θα γίνει, με το δεν αντέχουμε. Θέλω να μεταναστεύσω κάπου που να έχει μόνο καλοκαίρι πάντα. Ναι, να είμαστε από δημητικά ραδιοφωνικά πουλιά, Έτσι κάπως έτσι. Πού να πάμε, θα βρούμε ένα μέρος. Από το μη κεφαλής του Τιμίου προδρόμου είναι σήμερα, με ό,τι και αυτό αν συνεπάγεται. Και για κάποιο λόγο γιορτάζουν ο Αρκάδιος και η Αρκαδία. Ολόκληρη Αρκαδία. Η Αρκαδία Γυλακωνία, μη σε πω μαζί. Χρόνια πολλά στην Πελοπόννησο, εκεί στους αγροκαλλιεργητές. Αρκάδιος ήταν ο Αρκάδιος Μάλαρτζ. Αυτόν θυμόμαστε ως ποδοσφαιριστή. Είναι περισσότερο έτσι λατινογενές το όνομα. Ένας τερματοφύλακας ήταν που έπαιζε στην Ξάνθη. Νομίζω και Παναθηναϊκό πρέπει να είχε πάει. Έτσι για τους. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας τώρα. Για κανένα λόγο δεν το έχουμε αυτό. Άλλα και άλλα δεν θυμόμαστε. Αλλά τον Αρκάδιο Μάλαρτζ μέσα στην καρδιά μας τον έχουμε. Είναι και Διεθνής ημέρα κατά των πυρηνικών δοκιμών σήμερα. Καθόλου τυχαίο ότι ο φίλος μας ο Κιμ Γιονγκ Ουν εκτοξεύει πυράβλους στην παγκόσμια επικράτεια. Δεν ήταν πυρηνικός ο πυράβλος, ήταν ένας έτσι ψευτοπυραβλάκος, ας πούμε. Θα τα δείτε και την υπόλοιπη και τις υπόλοιπες. Δεν ανησυχούμε τον κόσμο, δεν καταστραφεί ακόμα πλανήτης. Έχουμε πολύ δρόμο έχουμε ακόμα. Έχουμε μέλλον, Έχουμε μέλλον, δυστυχώς. παρακαλάμε, αλλά δεν καταστρέφεται με τίποτα. Και έτσι θα έχουμε μπροστά μας πολλά πρωινά ξυπνήματα. Για κατά των πυρηνικών δοκιμών, κυρίες και κύριοι, έχει μιλήσει βεβαίως και ο Γιώργος ο Μαργαρίτης, όπου έχει βγάλει ένα καταπληκτικό τραγούδι. Με κοιτάει η Αναστασία. Θέλω να δω τι θα βάλει. Τι να πει. Τα όπλα σου, τα μυστικά, θα ακούσουμε μια στροφούλα, γιατί όλα είναι βγαλμένα μέσα από την ελληνική δισκογραφία. Όλα έχουν υμνηθεί για την παγκόσμια ημέρα κατά των πυρηνικών δοκιμών. Περνάς και γίνεται χαμός, το βλέμμα σου σκοτώνει. Οι διαβάσεις καίγονται, τα σήματα μπερδεύονται και πίζουνε οι δρόμοι. Τα όπλα σου τα μυστικά, καμία δεν τα φτάνει. Τα όπλα τα πυρηνικά που κρύβεις το φουστάνι. Τα όπλα σου τα μυστικά, καμία δεν τα φτάνει. Τα όπλα τα πυρηνικά που κρύβεις το φουστάνι. Τα όπλα τα πυρηνικά που κρύβεις το φουστάνι. Αχ, πάλι εκεί καταλήγουμε, Αναστασία μου. Πάλι εκεί καταλήγουμε στα φουστάνια. Και σαν το κόκκινο φουστάνι που έχεις βάλει σήμερα. Καλέ παιδί μου, για τα μπουζούκια ήρθες. Έλα, εντάξει, απλό φορεματάκι. Απλό φορεματάκι είναι αυτό. Εντάξει, δεν νομίζω. Αν το συνδυάσουμε. Πού να δεις και τα άλλα. Νομίζω ότι αν το συνδυάσουμε με ένα υψηλό παπουτσάκι, ας πούμε, φτιάχνουμε ένα outfit για τις βραδινές εξόδους. Ένα χαλαρό ποτάκι. Νάτο ο Μάρκελος νύχτας. Καλά τα πέσα. Από μέσα σου. Και εμένα, βλέπω στο Pink Star, παιδί μου. Τι νομίζεις, λιώνουμε. Είμαστε εκεί στην Βίκυ την Καγιά. Με ένα φουλαράκι, με ένα αξεσουάρα, ας πούμε, μπορείς να το αλλάξεις όλο το. Μάλιστα. Είδες μου στο κατέχω το ζήτημα. Ναι, ναι, έχω εντυπωσιαστεί. Δεν το περίμενες, Όχι με τίποτα. Γιατί, παιδί μου, εμείς οι Παρθένοι. Κρυφό ταλέντο. Εμείς οι Παρθένοι. Ό,τι τα λέω εγώ. Έτσι, έχουμε το γνώθις αυτών τη λεπτομέρεια. 2-31, 2-87 και 3-8.
1-0 βεβαίως, 2-87 και 3-8. Τα όπλα τα πυρηνικά εδώ στο Λίμπερο 107,4 FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί μας βρίσκετε και μας λαϊκίζετε, καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Μάκη που μας στέλνει ανταπόκριση από την Βουλγαρία. Ναι, παντού έχουμε ακροατάς. Μας στέλνει και μια φωτογραφία από τα φτηνά τα αέρια που έχουν. Εκεί μάλλον πήγε να βάλει αέριο και να γυρίσει. Πω, εκεί μας καταντήσανε. Δεν κάπου καταλαβαίνω, έχει μάλλον λέβα είναι αυτά, κάτι 2,1. Λέβα είναι. Πόσο κάνει δηλαδή η αναγωγή σε ευρώ, γιατί δεν τα ξέρω, δεν έχω πάει η Βουλγαρία. Έχεις πάει εκεί στα Μπάνσκα και σε αυτά? Πήγα, όχι στο Μπάνσκο, πήγαμε Βουλγαρία τώρα πρόσφατα. Α, πεταχτήκατε, είχε θάλασσα εκεί για να πάτε, τι? Πήγαμε μια εκδρομή, βρε αδερφέ. Εντάξει, παιδί μου, συγγνώμη. Πήγαμε και να φάμε. Καλά, μπάμπι, δεν το περίμενα αυτό από Βουλγαρία. Για το φαΐ θα μου μιλάς. Όλα μισή τιμή πρώτον. Ναι. Σαλάτες, πιάτα, πρώτο πιάτο, δεύτερο πιάτο, τρίτο πιάτο. Από όλα δηλαδή που είχες να αναφέρεις, τη σαλάτα, τη σαλάτα. Οι σαλάτες ήταν πολύ εντυπωσιακές, βρε παιδί μου, για σαλάτα. Σου λέω δηλαδή πολύ ωραία πράγματα. Μπράβο στη Βουλγαρία. Μπράβο. Ντουζ πουάν. Βουλγαρία. Σε ποιο μέρος πήγες, εδώ στα σύνορά μας, α πούμε? Ναι, τώρα. Ένα χωριό κάπως. Ναι. Θα το ξέρουν αυτοί που ασχολούνται με το τέτοιο. Να είστε καλά, λέει, σε μια εβδομάδα γράφω, μας λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Από τώρα δηλαδή σε πια. Ρε, καλά, θα σε κάνω μπαν. Είναι δυνατόν να γράφει σε μια εβδομάδα? Μα όλη φυσιολογική, ναι. Τελευταίο βράδυ διαβάζουν, λέει. Έχω, λέει, περίεργες ώρες ύπνου λόγω διαβάσματος. Τελειώνω, αλλά πρέπει να σου γίνει ο πισινός μεγάλος για τη συγκεκριμένη σχολή. Και είναι αλήθεια το μαθηματικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολη σχολή. Επιβεβαιώνω. Χωρίς να έχω ιδέα. Δεν ξέρω να κάνουμε μια πρόσθεση, μια αφαίρεση. Φαντάζομαι τώρα τι δύσκολα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε, για να καταλάβετε κυρίες και κύριοι, πόσο δύσκολο είναι το μαθηματικό, για να μην λέμε τώρα ό,τι θέλουμε από το μυαλό μας. Δεν μπορούμε να βγάλουμε σε μια ταβέρνα έρχεται ο λογαριασμός. Και δεν μπορούμε να βγάλουμε το πόσο αναλογεί στον καθένα να πληρώσει. Άσε, μπάμπι μου. Ναι, δεν είναι τεράστιο πρόβλημα. Και ευτυχώς πάντα υπάρχει ένας μαθηματικός. Πάντα όμως. Πάντα να είναι καλά ο άνθρωπος. Και πρόβλημα και αυτό. Θα έκανα εγώ τώρα επιχειρηματικό σχέδιο που μου έρχεται, κυρίες και κύριοι, σας το δίνω ευθύς αμέσως να κάνετε, να οικονομήσετε. Αν είχα ταβέρνα, θα πήγαινα το λογαριασμό, θα πήγαινα απευθείας με αναγωγή στον καθένα. Δηλαδή, πόσα άτομα θα έβλεπα, πόσα άτομα έχει το τραπέζι, πόσο είναι ο λογαριασμός, και θα πήγαινα αμέσως με τη διαίρεση. Θα έκανε πάταγο, παιδί. Πάταγο, παιδί μου. Θα ερχόταν όλοι σε μένα. Εννοείται. Και θα σκαγαλάω και άλλοι. Καλά, ρε φιλαράκι. Εγώ ήπια να πούμε ένα ποτηράκι και με έβαλε να πληρώσω με του άλλου που φάγανε εκεί τι ψαρούκλε 20 ευρώ. Δεν έχει τέτοια. Κομμουνισμός, όλοι μαζί. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλώς το να. 1,9553 είναι η στοιχεία. 1,9 ευρώ, δηλαδή τι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή γύρω στα 2 λεύα είναι, ας πούμε, 1 ευρώ, 1 ευρώ, λεύα, ναι. Περίπου, πιο λίγο, 1,9. Δηλαδή πόσο βάζεις τη βενζίνα εκεί στη Βουλγαρία? Δηλαδή τη βενζίνα πώς τη βάλω τώρα, ας πούμε. Εγώ τη βάζω 0,94 το αέριο, να φανταστείς 47 λεπτά περίπου. Την έκπτωση 46 λεπτά, 45, γιατί σου κάνουν και μια έκπτωση. Ναι, ας σου κάνουν και έκπτωση. Ενώ εδώ πόσο έχει το αέριο, γιατί δεν ξέρω. Η βενζίνα η απλή έχει 2,4, υπολόγισε τώρα 1, κάτι. Αυτό είναι φτηνά ή ακριβά, παιδιά? Δεν ξέρω πόσο έχει βενζίνη. Ειλικρινά, όταν δεν... εδώ έχει 1,4, 1,4,5. Ναι. Μάλιστα, και... μάλιστα. Γιατί τα ξέρω, δεν οδηγάω, οπότε συγχωρέστε με. Καθόλου δεν οδηγάς. Δεν οδηγά και τίποτα. Ναι. Φημίζονται να ξέρεις ότι έχουν και καλές βενζίνες και καλά πετρέλαια, έτσι. Α, να τα. Έρχονται απευθείας, είναι πιο κοντά εκεί στις Ρωσίες και σε αυτά που έχουν τα πετρέλαια. Εγώ βάζω από το Ρώσικο, ρε φίλε, Πούτιν, το θέα βάλω. Πλάκα, να ξέρεις, επειδή το ξέρουν πολλοί που βάζουν εκεί. Εγώ είμαι 20 χιλιόμετρα από εκεί. Ναι, τι εννοείται. Κατάλαβες, τάκ, μισή ώρα να πάω. Τι να κάνουμε. Βγάζει και περισσότερα χιλιόμετρα το Ρώσικο. Μάλιστα, ωραία. Τώρα μας κάνουμε δυσφήμιση, θα μας πάρουν εδώ πέρα οι φίλοι μας οι αεριάδες και οι βενζινές. Όχι! Να μην πηγαίνετε στη Βουλγαρία, να βάζετε εδώ! Στα αέρια της Θεσσαλονίκης! Το έκανα ρε μπάμπι, έβαζα συνέχεια από Ελλάδα, αλλά τα διπλά σε λεφτά. Τι να κάνουμε, ναι! Οι Βούλγαροι διαφημίζονται στο Λίμπερο. Δεν κατάλαβα. Είχαμε και χορηγούς. Γιατί οι Έλληνες διαφημίζονται στο Λίμπερο? Βεβαίως, εδώ έχουμε πόσους υγραεριοκινήσεις παλιότερα. Α, τώρα δεν τους έχουμε. Καλά.
Μέχρι να βάλετε νούχι να βάλετε διαφήμιση. Πάτε στη μόχη, όχι σε καμία περίπτωση. Να βάλω. Έχουμε κανένα νέο τίποτα. Νέο, ησυχία, ησυχία. Είμαστε εν αναμονή. Τώρα δεν έχει και πρωταθλήματα. Αυτά, ιστορίες τώρα δεν ασχολείται. Πέρασε λίγο η μπόρα, νομίζω, στο δικέφαλο. Εντάξει. Τι μπόρα και μα κατάπιε. Να, εδώ λέμε η Αναστασία έκανε χοληψία την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτη φορά στη ζωή τη αντίκρισε τέτοιου κρανίου τόπο. Κανονικά ήταν στις εκπομπές εδώ, αλλά ήταν και στο Χρήσαδο, ο οποίος ο Χρήσαδος φυσικά ήταν η πιο πανηγυρική εκπομπή, νομίζω. Κανονικότατα όμως. Βάζαμε εδώ Δημάκη και Παντελίδη. Έτσι, ο τώρα ο Χρήσαδος γιορτάζει από ό,τι άκουσε και για άλλο λόγο. Έρχεται και ο Πεθαρός σας, έτσι. Ήρθε από χθες. Ήρθε, ναι. Επιτέλους κάποιος λέει που ακούει ποιοτική μουσική, λέει στο λίγο. Υπέροχα. Θα περάσουμε. Καταπληκτικά. Και ο Κωστής είναι πολύ καλό, παιδιά. Έτσι. Αλάνι, λοιπόν. Να σε καλά. Να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά. Σε φιλούμε. Τσαο, ναι. Γινόμαστε και εγώ, εντάξει, και εγώ μέσα σε αυτούς είμαι, ας πούμε. Τα μπαρντούμπαρ. Σε ποιους? Στους μπουζουξίδες, δεν ανήκω. Και εγώ Αναστασία μου, δεν κατάλαβα. Εγώ παίζω εκεί τα δικά μου, τα τέτοια, τα αυτό. Εσύ είσαι αλλά λίγο απ' όλα, εντάξει. Απ' όλα, ναι. Και δίσκο, και λαϊκά, όλα. Και απ' όλα. Όλα, τι να δεν κάνεις. Έχω παράπονα. Δεν έχεις παράπονα, σε βάζω ό,τι θέλεις. Και κάτι ακόμα σου ζήτησε, ελπίζω να το βάλεις. Καλά, παιδί μου, κάτσε βρε να πάρω. Θέλω να το ακούσω να χορέψω πάλι. Στην επιστροφή εντάξει. Από τη ζωή. Πα κατευθείαν, μη δώσεις τάρος κατευθείαν. Να, τέτοιοι είμαστε. Χωρίς βροχές τελικά μας λέει σήμερα το μετεωρολογικό δελτίο. Χθες προεβλέπε καταιγίδες, αλλά σήμερα ίσως να την περάσουμε ανέμακτα και ανώδυνα. Συννεφάκια βέβαια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μέχρι 28 βαθμούς το μεσημεράκι μας. Και το βραδάκι 26. Έχουμε ζέστη αυτή την εβδομάδα σε σύγκριση με την προηγούμενη που είχε πιο δροσά από ό,τι με ενημέρωσαν και με πληροφόρησαν. Καλά, εγώ είδα το μεσημέρι, έβλεπα επιδεινώσεις καιρού, όλα τα έκτακτα δελτία κλπ. Και το βράδυ πριν κοιμηθώ βλέπω άνοδος θερμοκρασίας από αύριο. Λέω τώρα. Τι να, γι' αυτό έβαλα και εγώ το φορεματάκι. Έβαλε το φορεματάκι. Τι να εδώ κάνω δηλαδή, να βάλω τα χοντράκια να σκάσω. Όχι, εντάξει, για τα χοντρά έχουμε ακόμα. Έχουμε ακόμη κανένα μηνάκι νομίζω. Μας έχει τρελάνει όμως και λίγο καιρός, έτσι. Καιρός είναι, μου αρέσει τώρα. Ποιος του δίνει σημασία. Παρ' όλα αυτά δεν φαίνεται να βρέχει σήμερα. Τα ξημερώματα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα της βροχής. Ίσως να έρθουμε αύριο με βροχούλα εδώ στο λόγο, επειδή τέλος πάντων εταιρών εκατέρων. Σαν σήμερα στις 29 του Αυγούστου. Σε ποιους θα ευχηθούμε χρόνια πολλά. Σαν σήμερα το 1926 γεννήθηκε η Ελένη Γλίκα Τζιαρβέλερ. Σαν σήμερα το 1921 γεννήθηκε η Σωτηρία Μπέλου, παλαιότερα, βεβαίως. Ποιος άλλος είναι. Σαν σήμερα, πολλοί έχουν γενέθλια τελικά. Το 1931 ο Στέλιος Καζατζίδης, βεβαίως. Το 1934 ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Σημαντικές προσωπικότητες. Το 1958 ο Μάικλ Τζάκσον. Σώπα καλέ. Άκου τι γίνεται. Καζατζίδης και Τζάκσον είναι ίδια μέρα. Ο Καζατζίδης. Όπως εσύ και η μάνα μου που λέγαμε. Έτσι. Ποιος από τους δύο είναι ο Καζατζίδης? Και οι δύο είμαστε μέσα στην αυτά. Γιατί δεν μαζεύεις τα ρούχα σου. Και άλλοι και άλλοι και άλλοι και άλλοι πολλοί ανθρώποι, χρόνια πολλά, είπαμε σημαντικότερες προσωπικότητες. Και τι συνέβησαν σήμερα το χία. Το χία. Το οποιοδήποτε, ναι, το χία καλά είμαι. Έχουμε κανένα τέτοιο. Το 1885 ο Γκότλιμπ Ντέιλμερ πατεντάρει την πρώτη μοτοσυκλέτα. Παγκόσμια ημέρα κάγκουρα, δηλαδή σήμερα μπορούμε να τη δώσουμε έτσι. Χρόνια πολλά σε όλους τους μηχανόβιους εκεί με τις σούζες και χωρίς. Δεν ξέρω κάποιο άλλο ιστορικό γεγονότο. Εγκαινιάζεται, λέει, το 1962 η νέα μεγάλη οδική αρτηρία της χώρας, η Εθνική Αθηνών Λαμίας, από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή. Το 1962 η οποία Αθηνών Λαμίας εξελίχθηκε σε Αθηνών Θεσσαλονίκης και ολοκληρώθηκε το 2017. Εντάξει, αν βάλουμε ότι ο Μαλλιαρκός πότε εκδηλώθηκε, πότε. Κάπου εκεί το 2010, κάπου εκεί νομίζω ολοκληρώθηκε εκείνο το μεγάλο έργο. Εντάξει, κάναμε καμιά 50 χρόνια, αλλά τα καταφέραμε. Σαν αυτό χώρα, έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία. Μόνο στο, αυτό. Στο τέλος να ολοκληρώνουμε. Αυτά και από τα ιστορικά γεγονότα, για να ξέρετε με τι έχετε να κάνετε. Σαν σήμερα επίσης το 2004 λήγουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας. Ήσουν ένα μικρό κοριτσάκι. Θυμάμαι, υπέροχη τελετή και έναρξης και λήξης. Λήξη, ήμασταν λίγο πανηγύρι, τα με ρουβά, με βύση. Με βύση, μπράβο, με τα θυμάμαι, καρπούζια. Ναι.
είχε έτσι ένα ελληνικό κιτσαριό σε αντίθεση με την έναρξη που ήταν Grande, βεβαίως, βεβαίως, η οποία νομίζω είναι από τις καλύτερες έχουν καταγραφεί στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, από τις πιο άρτιες τελετές έναρξης εκεί, όπως το λέγανε τον ο παπά Ιωάννου νομίζω, ο χορογράφος. Και ο Σαμπάνης έτρεξε επίσης. Και ο Σαμπάνης, ο τραγουδιστής. Ναι, ναι, είχε... να το αναφέρουμε. Πώς το είχε, είχε τρέξει, τι είχε τρέξει. Ήτανε, καταρχάς ήταν αθλητής ο Στίβος ο Σαμπάνης. Α, ναι, και είχε τρέξει Ολυμπιακούς αγώνες. Είχε τρέξει σε εκείνο το στιγμιότυπο που έτρεχε ο αθλητής με την δάδα και περνούσε τις κορδέλες και σημανότανε η πόλη στην οποία είχαν γίνει Ολυμπιακοί κάθε χρονιά. Α, μάλιστα. Από ό,τι μας έμεινε δηλαδή από το 2004. Εμένα ήταν ο Σαμπάνης αυτό που έμεινε. Τότε δεν ήταν, τραγουδούσε, τότε το ξέραμε. Όχι, αλλά το ξέρουμε τώρα και είναι αγαπημένος μας. Είναι αγαπημένος ο Σαμπάνης. Σαν Σαμπάνης ή σαν τραγουδοποιός. Σαν τα πάντα. Σαν τα πάντα, μάλιστα. Εντάξει, παιδί μου, να σου βάλω και σαμπάνι τότε. Αυτό καταλαβαίνω, το έπιασε. Ποιο είναι το αγαπημένο σου από σαμπάνι? Το μόνο αν θες εμένα και το έχω και ringtone. Ω, νιάου. Βέβαια. Μάλιστα, λοιπόν, θα πάμε να διαλυματιστούμε, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου. Επειδή με τα ιστορικά στοιχεία, βεβαίως, ο Σαμπάνης ήταν στο 2004, τελείως, δεν χρειάζεται να θυμόσαστε τίποτα άλλο. Το λόγο επειδή άρτιο επιστρέφει αμέσως μετά την μικρή διαφημιστική του ανάπαυλα. Μείνετε συντονισμένοι. Apenas sale el solito te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, θα σε τραβήξω βίντεο, θα σε τραβήξω το κοράτο μου, αλάτο, τι λέει. Μοτοράτο. Κάτι για πόρτο καρά έλεγε μέσα το κομμάτι. Αλλά θα έχουμε δηλαδή, γλιτώσαμε, τελειώσαμε με τον Τεσπασίτο, τώρα αυτό θα είναι το καινούριο. Να μας πριχτούν. Κανονικά αυτό είναι στην Ισπανία το πιο διαδεδομένο. Το Τεσπασίτο έχει ξεπεραστεί εντελώς. Το Τεσπασίτο είναι εδώ για κορδελιόμενε μένει. Ακριβώς και για δεδροπόταμο. Έτσι, ναι, ναι, καλά. Εκεί στον Εύωσμο, όταν μου ήρθε εδώ συνάμενη κουνάμενη στι αρχέ του καλοκαιριού, μου έλεγε βάλε Τεσπασίτο. Εντάξει, ξεπεράστηκε όμως πια, τώρα είναι τέλη καλοκαιριού. So last year. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, μουσικές επιλογές και αναλύσεις εδώ από την Αναστασία μας που πήγε στην Ισπανία και ξέρει και μας έφερε τα νέα από τα charts αυτά τα ξένα. Καλημέρι. Συγγνώμη, σε λίγο θα γίνει επιτυχία, το λέω εδώ που είμαστε, Μπάμπη μου. Πρώτη εδώ. Και δεν το έπαιξε ο Τάκης Χαλιαμπάλια, το έπαιξε ο Μπάμπης Ματμανίδης. Έτσι ακριβώς. Τα λέμε και αυτά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλώς τον, καλώς τον. Τι λέει? Καλά είμαστε, εσύ? Εγώ σας λέω, ελάτε στην παραλία Κατερίνης, δεν παίζει Τεσπασίτο εκεί πέρα. Τι παίζει στην παραλία Κατερίνης? Χαουζάκια. Χαουζάκια, είναι τόσο, χαουζάκια. Ναι, 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 είναι τόσο μπροστά η παραλία Κατερίνης. Έτσι, είναι. Βέβαια. Τι να λέμε, τι να λέμε, μάλιστα. Και στο τουρισμό και στη μουσική. Έτσι, έτσι. Πώς πέρασες στην παραλία Κατερίνης το καλοκαίρι κρισμού? Ωραία, πολύ ωραία. Ωραία. Απλά. Ναι. Επειδή είμαι και τυχερός άνθρωπος στον κόσμο, στη ζωή μου. Βέβαια, ναι. Τη μέρα που βούτυξα άρχισε να φυσάει. Εντάξει, okay. Να το ξέρουμε αυτό. Μόλις μέρες που κάθισα εκεί πέρα φυσούσε. Ωραία, ωραία. Μεγάλη τύχη δηλαδή. Ναι, ναι. Αφού εσύ δεν βουτάς και στη θάλασσα κιόλας. Βούτυξα, ρε. Α, κύριε και κύριε, αυτό είναι το γεγονός του καλοκαιριού. Βούτυξε ο Κρις. Πήρες και διαρκές για τον Πάγκο, πάω και αποκλείστηκε. Μάλιστα, πολύ καλά τα πας φέτος. Είμαι τυχερός. Αν έχεις τύχη, διάβαινε. Ναι, 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 να μας τα λες αυτά. Έτσι. Να παίξεις κανέναν τζόκερ. Ναι, έτσι, πες μας εκεί τα 40 νούμερα να παίξουμε τα υπόλοιπα τα 5. Έτσι να πάει το θέμα. Πώς είμαστε? Καλά καφεδάκι πίνουμε. Καλά καφεδάκι, χαλαρώζουμε λόγω επειδή. Εδώ στα πρωινά, από τις 6 ώρα ξυπνάμε. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε χειμερινούς. Αυτά δεν θέλουμε, αυτά δεν θέλουμε. Αλλά τι να κάνουμε, θα τα δεχθούμε, θα τα δεχθούμε. Το βράδυ ποιος κάνει εκπομπή? Το βράδυ δεν γνωρίζω γιατί κοιμάμαι. Εμένα βρήκατε να ρωτήσω για το βράδυ. Βράδυ μετά τις 12. Ναι. Δεν γνωρίζω να σου πω την αλήθεια, δεν έτυχε να ακούσω. Δεν ξέρω αν έχουμε εκπομπές ακόμη τώρα στο ξεκίνημα του νέου προγράμματος.
Μάλιστα. Θα βάλουμε όμως. Κάνει κανείς Αναστασία μου εκπομπή το 10 το βράδυ. Από αυτή τη βδομάδα δεν ξέρω. Ναι, δεν θυμάμαι είμαστε... Παρασκευή, νομίζω. Κυριακή. Έκανε ο Συρίγος πάντως ως 1-2. Μα θα μας μπερδέψει, θα μας μπερδέψει. Ναι, θα το δούμε. Να μην σας πω και ψέματα. Να μην σας πούμε και ψέματα, θα το μάθω. Αυτό νομίζω. Τόσο ανησυχεί για το βράδυ, αφού πρέπει να πέφτει νωρίς για ύπνο και να σηκώνω για λόγο επειδή. Κι εγώ, 12 ώρα κοιμάμαι. Ρε, έλα, άρα τι σε νοιάζει για το βράδυ, μωρέ τώρα ποιος ή ποιος πεθαίνει. Σιγά το πράγμα σου. Αυτό το ασούμε γιατί το λέω, γιατί με κόλλησε παράσχος. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα από πού μου ήρθε. Τέλος πάντων, θα το ξεπεράσουμε. Μάλιστα. Σε άλλα νέα, τι έχουμε. Σε άλλα νέα, έχουμε ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Τι ΠΑΟΚ έχετε, μωρέ, αφού δεν έχετε ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ μπάσκετ. Α, ΠΑΟΚ, καλά. Θα πάρουμε διαρκές εκεί πέρα. Α, ωραία, ωραία, να την καταστρέψεις και αυτή την ομάδα. Μάλιστα. Ναι, σιγά να την καταστρέψεις. Το γυρίσαμε τώρα στο μπασκετάκι, στο βλεϊάκι, κλασικά. Αφού θα δούμε ξανά ΠΑΟΚ τώρα. Άσε να πάει. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Μάλιστα. Να σε καλά, Κρίς μου. Σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Συμβαίνει τώρα από το χώρο της Εμποροπαντήγυρης σε Πανελλήνια Πρώτη. Λοιπόν, είναι στη Βέλγια άπαντε, αλλά ακόμα είναι κλειστά όλα τα πάντα γύρω-γύρω. Μόνο οι σεκιουριτάδες είναι στην αρχή. Α, έχουμε σεκιουριτάδες εκεί. Προστατεύουν τα βρακιά. Ναι. Γιατί... Ναι. Και λοιπόν, τιμές λίτσα, γενικές, ορουχά. Ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Τι, λοιπόν, τι σημαίνει εσόρουχο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ότι δεν είναι Μινέρβα δηλαδή. Δεν έχει, εκείνο, δεν έχει εκείνο το, πώς το λένε, πώς λέγεται αυτό στο Μινέρβα το τσεπάκι που έχει μπροστά το σόβρακο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Η Αναστασία δεν καταλαβαίνει. Είναι τα παλιά τα βρακιά που φορούσαν οι παππούδες μας και εμείς δηλαδή. Από ξεράκια 1 ευρώ. Μάλιστα. Τα ευρωπαϊκού σχεδιασμού ναι. Πριν από 6 τώρα 3. Από 6-3, ίσως έχει να κάνει με τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από την Ευρώπη. Γι' αυτό. Ναι, τώρα ψάχνω να δω κανένα τέτοιο Έστερ Χουτ. Έστερ Σουτ. Για να σου θυμίσω, για να σου δώσω και άλλο πάτημα για να έχεις να λες, παιδιά, εγώ θα σας δίνω εδώ τεχνογνωσία. Μπορείς να θυμηθείς λοιπόν τον παλιό, τον Βασιλιά, τον Μαγιό, που, τον Αποστολόπουλο που ήρθε να πάρει τον ΠΑΟΚ, πώς το λεγόταν εκείνον. Το θυμάσαι? Το Βασιλιά σου και τον Μαγιό. Ναι. Έτσι, με τα ισόρροχα και με αυτά που θέλω να πάρει τον ΠΑΟΚ από τη Σουηδία ήτανε. Σουηδό. Ναι. Αλλά αυτά τα ξεχνάτε μόνο εγώ. Στην παρέα είχαμε έναν που τον είχε λίγο ήλιο, τον είχαμε ξεχάσει στο φούρνο, ξέρεις, λίγο από τη συμπαθή. Παπαδόπουλος, όχι Αποστολόπουλος, ναι. Και τον φωνάζαμε Σουηδέ και γύριζε. Έτσι, μάλιστα. Δύο φούτερ, 15 ευρώ. 19 ευρώ το τζιν, ένα είναι ένα δώρο. Τελείωσε, φύγαμε για Άγιο Μάμα. Τελειώσαμε, κύριε. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε. 29, το ημερολόγιο 29 με 4. Από σήμερα δηλαδή. Ναι, ναι. Επίσημη πρώτη, γι' αυτό χρησιμοποιώ. Επίσημη πρώτη, ναι, ο αγιασμός. Μάλιστα. Λουκουμάδες με τσόβο, ρε, είναι δυνατόν. Όχι. Θα γίνει χαμός. Αχ, λουκουμάδες. Αλλά όλη η φάση είναι που κοιμούνται μέσα αμάξια και κάτω. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, αφού είναι και αυτοί οι νομάδες. Σαν ιδέα. Έτσι. Να μην κάτι ροχαλικά. Πρέπει για μουσική επένδυση. Ετοιμαζόμαστε. Να σε καλά, Νίκο μου. Να σε καλά. Τσάω. Ετοιμαζόμαστε για Άγιο Μάμα. Είναι η πηγή του βρακιού εκεί, Αναστασία, που δεν ξέρω το ξέρει. Το κατάλαβα. Έτσι. Και να μην το ήξερα. Μπάμπη μου, όσο περνάνε τα τηλεφωνήματα και δεν καλεί ο Λευτέρης, ανησυχώ. Παιδί μου, εντάξει, ο άνθρωπος δεν πήγε στην Κρήτη. Λες να το μαζέψαν εκεί. Λες να ήταν... συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα. Τι λες, παιδί μου, από αυτό χτίζεται η εντεκάδα. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το Αράου. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Καλά είμαστε, εσύ? Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα. Τι κάνετε? Ξυπνήσαμε η ώρα 5. Ακούμε. Και εμείς. Άστα να πάνε. Εξυζείς 5 εμείς εδώ πέρα. 5 ξυπνάμε όμως και σαλονικιά ώρα. Δεν τα λέτε όμως αυτά. Έτσι. Δεν κατάλαβα τι είπες. Λέω και εμείς 5 ξυπνάμε το πρωί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για να έρθουμε 6 να είμαστε στο στούντιο. Ναι. Εμείς περιμένουμε να έρθει ο Μπάμπης στο ράδιο. Το έχουμε στο κρεβάτι. Είπα, θα με παίρνεις τηλέφωνο να σε μιλάω στον δρόμο. Δεν μου λες αυτός ο Λευτέρης. Όλοι το Λευτέρης. Στην Αθήνα πού μένεις, στο Περιστέρι? Όχι, μένει Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Ιωνία, κάπου εκεί. Σε εκείνα τα μέρη. Προς τα εκεί. Γιατί κάποτε σαν του... Τώρα που τούτηκα μια εβδομάδα, άκουσα μια φωνή σαν του Λευτέρικα
σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Σε άλλο σταθμό, λες να τον πήρανε άλλοι με μεταγραφή. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Δεν ξέρω αν τον αφήσαμε εδώ πέρα. Τέτοιοι είμαστε. Μεγάλη απώλεια. Μεγάλη απώλεια. Τον πούλησε ο Ζαβίδης κι αυτό. Κάποιο που έβγαινε άλλο Σπύρο. Ναι. Γιατί δεν βγαίνει τώρα. Α, βγει. Εντάξει, κάτσε ρε. Τώρα επιστρέψαμε τα καλοκαίρια. Ο Σπύρος δεν είναι ο αγνός εραστής. Το θυμάσαι αυτό. Άκου να σου πω. Άκου. Σπύρος ο αγνός εραστής, όπως μας συμπληρώνει. Ναι, τρεις καθαρές. Α, δεν θέλω να. Ναι. Άκου. Για πες. Αυτός τώρα. Βγήκε σε κάποιο πρόγραμμα αλλού. Ναι. Και έκανε διαφήμιση στον εαυτό του. Άμα έχεις καν έλλειμμα από τη μουσική που κάνεις εκεί πέρα. Ναι. Τέτοιο αρμόνιο. Ναι. Να τον πάρεις, γιατί αρμόνιο μαθαίνει τώρα. Α, θα τον πάρω. Γιατί μας λείπει όντως το αρμόνιο. Είναι μια αλήθεια. Θα το πάρω. Σοβαρά μιλάς. Το ζύο αυτό. Που κάνει, ναι. Θα συζητήσω εγώ έναν άλλον. Ναι. Να πάω να τον βρεις. Ναι. Αλλά παίζει αρμόνιο, όχι λακλάκια. Να, μια χαρά είναι το αρμόνιο. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, άκου. Ακούω. Θα πας ή θα πεις την τέτοια. Από το γόνι που είναι η τέτοια. Πες του δε. Η Έλενα. Άιντε πάλι Έλενα. Η Έλενα. Αναστασία μου, τι γίνεται εδώ. Πάλι Έλενα. Γιατί δεν είσαι, δεν είσαι από τις αίρες γι' αυτό. Περίμενε τι θέλω να πω, ρε Μπάμπη. Με ακούω. Όταν πάει στο... γόνιμο, ναι. Περνάει από το ποντισμένο. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, πατηδογνωσία, δώστε το λόγο επειδή, ναι. Λοιπόν, ναι. Εκεί πέρα υπάρχει, είναι ένα παιδί τυφλό. Ναι. Που μου λέει πως σε ξέρει. Δεν βλέπει. Ναι. Τον έχω ακούσει εγώ. Mm-hmm. Έπαιζε σε... Λοιπόν, ναι. Μιλάμε για αρμόνιο παιδί. Θα ψάξω να το βρω, θα πάω στο ποντισμένο. Αυτό άμα τον βρεις. Θα τον ψάξω. Άμα τον... Ψάξει στο Facebook. Μιλάμε για οργανοπαίκτη. Αχα, σαν και εμάς. Είναι πολύ καλός. Άκου τι σου λέω. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, λοιπόν, Μπάμπη μου, για την πληροφορία. Θα την αναζητήσουμε. Πάντως, άμα έχεις πρόβλημα τέτοιο... Όχι, θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Ναι, ναι. Θα ανασυνταχθούμε. Να σε καλά, ύστερα, τα φιλιά μας στο Αράο. Άγγι. Ναι. Ύστερα είναι και... Ναι. Μήπως στην Ιγρήτα έχει ζουρνάδες. Έχει ζουρνάδες. Το Φλάμπουρο έχει ζουρνάδες. Παντού όλοι οι σέρες ένα ζουρνάς είναι. Μη στεναχωριέσαι. Σε φιλούμε τα φιλιά μας στην κυρία Μαρίκα. Γεια σου. Λες. Γεια σου Χαραλάμπη, γεια σου Χαραλάμπη. Τα ξημερώματα κυρίες και κύριοι. Δίνεις δικαιώματα. Εσύ μπορεί να ακούς αργυρό, αλλά εμείς στην ηλικία σου παιδί μου ακούγαμε χρυσό. Με κοιτάει, γιατί παιδί, είδες ωραία τι σκηνοθετημένο το είχαμε. Πήγα στον Αργυρό, στο είπα. Πήγε στον Αργυρό. Ναι. Εσύ. Εγώ, άκου, εκεί μας καταντήσανε. Στο Μαρκίζ. Στο Μαρκίζ. Στο καλοκαιρινό. Εσύ. Εγώ, δεν μπορώ να το πιστέψω. Μεγάλη συνάντηση με Πολίνα Τριγωνίδου. Ξανασμίξαν τα ειδόνια μετά από καιρό. Βεβαίως, βέβαια, με την Πολίνα. Wow. Κάναμε εκπομπή όταν ξεκινήσαμε εδώ στο λόγο επειδή. Στο Λίμπερο, βεβαίως. Τι να κάνω, πήγα να κάνω ρεπορτάζ. Και πώς ήταν η συνάντηση? Εντάξει, με τον Αργυρό. Με όλους. Είχε τόσο πάρα πολύ κόσμο, έχει 3.000 κόσμο μέσα. Ο οποίος, σόπα. 10 φορές είπε το ξημερώματα, δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάθε 10 λεπτά, Εντάξει, τι να κάνεις, είναι το hit τώρα. Γιατί τους βγάζουν και παίζουν τόσο αργά. Τραγουδούσε μέχρι τις 6.30 το πρωί. Σοβαρά μιλάς. Και τι ώρα ξεκίνησε? Ξέρω εγώ, 2.30. Σοβαρά. Ναι. Κάημε τα παιδιά. Εγώ λυπήθηκα. Ούτε και εμείς παίζουμε τόσο αργά. Εμάς το πιο αργότερο που μας έχουν βγάλει είναι 3. 3 και 5 και σε εμάς. Κατάλαβα και σε εμάς φεύγανε. Αλλά δεν το παίρνουν προσωπικά. Αν φεύγει ο κόσμος από τον Αργυρό. Δηλαδή σε εμάς τι πρέπει να κάνει, να μην έρχεται καθόλου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πολύ αργά, πολύ αργά. Παιδιά, εκεί ναι, στα μαγάζια να βάζω εκεί τους καλλιτέχνες. Αλλά τραγούδισε πολλές ώρες από ό,τι κατάλαβα. Πολλές ώρες, πολλές ώρες. Τι να κάνουμε, εντάξει, ξημερώματα. Σε κάποια φάση λέει, παιδιά, ποιο τραγούδι θέλετε, το ξημερώματα. Λέει, εντάξει, φτάνει, λέει, το βαρέθηκα μέχρι και εγώ. Όχι, το βαρέθηκα μέχρι και εγώ. Το είχε πει 10. Αλλά τα ξημερώματα εδώ δεν ξέρω, η Βόλβη μας έδωσε δικαιώματα, διότι κυρίες και κύριοι, σημειώθηκε στις 6:16. Ασθενής, την ώρα που είχαμε λόγο επειδή, ασθενής σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και σε περιοχές του Κιλκής και των Σερών,
με το επίκεντρο να εντοπίζεται στην περιοχή της λίμνης Βόλβης. Παρακαλώ, τη λίμνη Βόλβη, την οποία την έχουμε τραγουδήσει ως Μπάμπης Μπατμανίδης Κόμπανη, οπότε είναι λογικό να δίνει σεισμούς. Θέλω να το ακούσω. Ναι. Ένα τάγκο. Δεν το έχουμε σε καλή ηχογράφηση, αυτό είναι το θέμα. Τάγκο. Δεν πιστεύεις. Δεν με πιστεύεις, δηλαδή, σε τίποτα. Δεν πιστεύω. Α, παιδί μου, θα το βάλουμε και θα πάμε έτσι για διαλυματάκι. Συγγνώμη, ναι, ναι. Θέλω τώρα που είπες ότι έχεις και τάγκο να βγάλεις και ένα ρεγκετόν να το χορεύουμε. Αλήθεια θα το ήθελα. Ρεγκετόν. Μάλιστα, βεβαίως, βεβαίως. Εδώ, γραφείο ευρέσεως τραγουδιών και τραγουδιστικών ρυθμών. Η ένταση υπολογίζεται, λέει, στα 3,5 της κλίμακας Ρίχτερ με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Είναι οι πρώτες πληροφορίες για την ασθενή σεισμική δόνηση, βεβαίως, που σημειώθηκε στη λίμνη Βόλβη, την αγαπημένη μας λίμνη Βόλβη. Αν δεν κάνω λάθος, το ρήγμα της Βόλβης είχε δώσει και το μεγάλο σεισμό του 1978 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Με κάθε επιφυλαξή, έτσι μέσα από τις ιστορικές μου γνώσεις, μπορεί κάποιος να μας το επισημάνει, να μας το διορθώσει αν κάνουμε λάθος. Βέβαια, ένα σεισμός, αν δεν γραφτεί στο Facebook, δεν είναι σεισμός, νομίζω. Έχεις δίκιο. Και τέτοια καλά, ρε σεισμέ. 6 και 16 κάνεις, που είναι όλοι που κοιμούνται. Πού να, ξέρω, κάτι 11 η ώρα να είναι όλοι εδώ να γράφουν. Χαμός θα γινόταν. Σε παρακαλώ, δεν είσαι τουριστικός σεισμέ. Δεν είσαι τουριστικός καθόλου. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζετε. Πριν που λέγαμε με τον φίλο μας τον Χαραλάμπη από το Αράου για τα όργανα, σε μια σχετική είδηση στην Κύπρο, αστυνομικός, λέει, αυνανιζόταν δημοσίως. Αλλά η αφορμή που βρήκες, ας πούμε, όργανα, να το πας το θέμα με έχει τρελάνει. Παιδί μου, πού πάει το μυαλό σου, αστυνομικός είναι όργανο. Κατάλαβες. Δεν θέλω τέτοιους. Σε παρακαλώ τώρα, μην μας σκανδαλίζεις πρωί-πρωί. Στην Κύπρο, λέει, αστυνομικός αυνανιζόταν δημοσίως στην παραλία του Πρωταρά. Ένα δημόσιο όργανο. Το δημόσιο έκανε το όργανο του δημόσιο. Πού το βρίσκεται το κακό. Σε διαθεσιμότητα, όπως διαβάζουμε την είδηση, τέθηκε το πρωί της Δευτέρας αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη. Ο αστυνομικός συνελήφθη. Γίνονται όλα μαζί τα πράγματα. Για περιστατικό άσεμνης πράξης στην παραλία του Πρωταρά της Κύπρου. Σύμφωνα, λέει, με πληροφορίες, ο 44χρονος φέρεται να αυνανιζόταν δημοσίως, ενώ, λέει, έχει διαταχθεί πειθαρχική έρευνα εναντίον του. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην παραλία του Πρωταρά, την οποία δεν τη γνωρίζουμε και στην Κύπρο, αν κάποιος την έχει επισκεφτεί. Λουόμενοι, γιατί έχει σημασία πως έλαβε χώρα το συγκεκριμένο γεγονότο. Καταρχήν ήταν με τη στολή. Πώς αναγνωρίστηκε το ότι είναι αστυνομικός. Μπορεί για αργότερα, όταν το συνέλαβε. Αλλά ήταν γνωστή. Α, η ιδιότητα. Εκτός αν ντυνόταν, ας πούμε, ήταν πιο κίνκι και έτσι. Λουόμενοι που βρισκόταν στην παραλία κατήγγυλαν, λέει, στην αστυνομία πως ένας άντρας προέβαινε σε άσεμνη πράξη στο χώρο. Μέλη της αστυνομίας έφτασαν στην παραλία και είπανε «Ρε Τάκη, τι κάνεις εκεί, όχι στην Κύπρο, θα είτε κανένας πάμου, ρε πάμου, πάμου». Και εξαφού, λέει, εξακρύβωσαν την ταυτότητά του, τον συνέλαβαν τον φίλο τον αστυνομικό. Τι μπορεί να σου συμβεί ενώ πας σε μια παραλία, να τον έχεις τον άλλον από πίσω και τα κατά. Δεν υιοθετούμε φυσικά σε τέτοιες πράξεις. Καλώς και οι αστυνομικές αρχές προέβησαν στις συγκεκριμένες... Κανονικά. Σε συγκεκριμένες κανονικά, όποιος κατάλαβε. Ελπίζω εδώ να μην είχαμε τέτοια προβλήματα τα καλοκαίρια στις παραλίες μας. Δεν είπες στην αντίληψη σου κάποιο έτσι. Εγώ τώρα να σου πω εμπειρία μου από 15 Αύγουστο. Όχι, για πες. Ξεκινήσαμε να πάμε για ελεύθερο κάμπινγκ. Για ένα βράδυ, ρε παιδί. Πού. Δεύτερο πόδι Χαλκιδικής. Μάλιστα, σε ποιο μέρος, παιδί μου. Τριγυρίσαμε, κατεβήκαμε όλο το πόδι, φτάσαμε Πόρτο Καρά, ξανανεβήκαμε μέχρι να βρούμε, έφτασε 10 η ώρα το βράδυ. Ωραία, πολύ καλά κι εσείς. Οπότε βρίσκουμε ένα μέρος, αφήνουμε τα πράγματά μας, όλα ωραία, όλα καλά, όλοι με τις ζακετούλες, ντυμένοι, όλα καλά. Όλα καλά, μέχρι εδώ. Μέχρι το πρωί που ξυπνάμε και ανακαλύπτουμε ότι ήταν παραλία γυμνιστών. Α, εντάξει. Πού καλέ, σε ποιο σημείο. Δεν ξέρω να σου πω, κοντά στην Τριστινίκα έχω την εντύπωση, αλλά ήμασταν και χαμένοι πραγματικά. Πού κάτι φίλοι μου ενδιαφέρονται να πάνε γι' αυτό. Δεν κάνεις γυμνισμό, παιδί μου. Εγώ. Με κοιτάει αποσβολωμένα κοκκίμαμα τώρα. Παιδί μου, δεν είναι κάτι το άσχημο. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλά
Δεν πηγαίναμε με αυτό το σκοπό και είδαμε το πρωί πράγματα και θάματα. Είδατε πρωινά πουλιά να πετούν, να πεταρίζουν στον αέρα. Έτσι ακριβώς, καρδερίνες. Για μας και λάδι, καρδερίνα μικρό, ε. Καρδερίνες είδαμε, καλά λέω. Δεν είδατε κανένα κοτσίφια, ζούμε. Όχι, όχι. Καμιά πέρδικα τέλος πάντων. Τίποτα, για μας και λάδι. Εντάξει, εγώ νόμιζα ότι τίποτα είδε κανένας εκεί, τίποτα δίπλα στη σκηνή και. Δίπλα στη σκηνή ήτανε. Πίκι, πίκι. Πίκι, πίκι, όχι. Εντάξει, οκ. Παίζανε ρακέτες έτσι. Με τα πουλιά τον έτσι ακριβώς. Παιδί μου, η ρακέτα μπορεί να σου σκάσει κανένα πάνω στο όργανο σου. Τι και να πω. Έχουμε άλλα εκεί, γιατί τα κατούκα τα μπαλάκια. Και εγώ αυτό λέω. Αχ, πόνεσα μόνο που το σκέφτηκα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα τα παιδιά. Καλώς τον, καλώς τον. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, βεβαίως, βεβαίως. Χρόνια πολλά. Θέλουμε να είναι καλοκαίρι ή χειμώνας η χρονιά που έρχεται. Πάντα καλοκαίρι. Στις ψυχές μας πάντα καλοκαίρι. Έτσι. Έτσι, στις ψυχές και στο μυαλό μας. Είχαμε και τον Μάριο εδώ μια εβδομάδα πριν από σένα βράδυ. Η κοπέλα δίπλα ποια είναι? Η Αναστασία μας. Αναστασία μας. Ναι, είχαμε και τον Μάριο, που ο Μάριος μονίμως καλοκαίρι τα βλέπει όλα. Έτσι, έτσι. Καλό καλοκαίρι, καλό, έτσι βγαίνει. Ναι, 24 Δεκεμβρίου, καλά Χριστούγεννα. Εγώ καλό καλοκαίρι ο Μάριος. Πώς περάσαμε? Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Γεμίσαμε μπαταρίες και τέτοια, ας πούμε, όλα αυτά τα κλισέ. Τα γνωστά, ναι, τα γνωστά, τα κλισέ αυτά. Η εκπομπή μας τι λέει, 6-8? 6-8, επιστρέψαμε στη φυσική μας θέση. Είναι κλεισμένο? Λογικά, ξέρω εγώ. Δυστυχώς. Λες να με πάνε 4-6, δεν ξέρω. Το λίμπερο, ρε παιδί μου, κάθε φορά που το είναι κλεισμένο, λογικά, ναι, κάπως, δηλαδή, κάθε Παρασκευή βράδυ, ξαναμπαίνεις αναμόχλευση στο πρόγραμμα. Να σε τον πάω και με δοκιμάζομαι κι εγώ διαρκώς. Προετοιμασία, φιλικά. Κανονικά, κανονικά. Play-off και άμα προκριθείς και πάρει πρόγραμμα και τα αρέσει, θα παγωτώ. Εσύ πώς πέρασες το μαγευτικό πύλιο? Σεμνά και ταπεινά. Έτσι. Σεμνά και ταπεινά. Άλλο ένα καλοκαίρι, τα ίδια. Εντάξει, λες και έσκαφε στα ίδια. Να, εδώ στα ίδια. Πύλιο, τσίπουρα, κρασιά. Εκεί, εκεί, εκεί. Όλο και πιο κοντά στα γεράματα, πάμε μου. Έτσι. Εκεί, αυτό εννοώ. Έτσι, δηλαδή, κάποτε λέγαμε, άντε πάμε εδώ. Μέχρι να τελειώσει η φράση, ήμασταν εκεί που σκεφτόμαστε να πάμε. Ναι. Τώρα συζητάμε μια εβδομάδα πριν. Δεν πάμε καμιά βόλτα εκεί. Και εμείς. Διακοπές. Και εμείς έτσι είμαστε. Να, αυτά είναι για τα νέα τα παιδιά σαν την Αναστασία μας. Μπράβο. Που πάει η Αναστασία το βράδυ, σαν χαμένη να πάει. Με μικρογιώτα εκεί στους γυμνιστές. Και πάνε με τις ζακετούλες όπως περιγράφει. Ναι, ναι. Και το πρωί παίζουν ρακέτε. Χωρίς τίποτα πάνω τους. Αχ, τι να κάνεις, τι να κάνεις. Ποια παραλία είναι αυτή, εγώ θέλω να μάθω βέβαια. Τώρα για να λέει Τριστινίκα, ξέρω εγώ, αφήσαν το Αζάπικο, πηγαίναν προς Τριστινίκα. Κάποιος τους είπε, θα βρείτε το Έθνικ εκεί, ας πούμε. Δεν κάνουν γυμνισμό στο Ethnic. Δεν κάνουν γυμνισμό. Όχι, ρε παιδί μου, δεν κάνουν. Καλά, τυχαία, εντελώς το βρήκαμε. Δηλαδή, ψάχναμε με τις ώρες. 10 η ώρα το βράδυ βρήκαμε κάτι, ρε παιδί μου. Μάλιστα, να το ψάξουμε κι εμείς αυτό, να ξέρω. Γιατί... κομπάκια, κάτι αυτά, ρε, εσύ τώρα, μπάμπι. Εντάξει. Ξέρω εγώ, παραλία γυμνιστών. Τώρα λέει Αναστασία, το ελέγξανε την άλλη μέρα κανονικά. Ήταν όντως παραλία γυμνιστών. Ναι, αφού όλοι έτσι το ελέγξαμε. Ψήνανε κιόλα εκεί. Με τα πουλιά τους, λουκανικάκια, λουκανικάκια με το winner τους, με το... καθισμένοι έτσι πως ήταν στην άμμο, δίχως μαγιό. Δίχως μαγιό, ελευθερία, καλοκαίρι είναι αυτό, τι να κάνουμε. Και τρομάξαν τα κορίτσια. Να κολλάει άμμος. Ναι, έτσι, έτσι. Να κολλάει άμμος, αρχίζει και γίνεται η περιγραφή. Να, ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Όπως ακριβώς ήταν και για μένα όταν το αντίκρισα. Εντάξει, τι να κάνουμε, το αντικριστώ. Θέλεις λίγο, Μπάμπη, θέλει λίγο προπόνηση η Αναστασία. Έτσι. Δηλαδή δεν ανατριχιάζουμε μόλις βλέπουμε. Αφήνουμε τον χρόνο να κυλήσει λίγο και. Έτσι. Σιγά σιγά, ξέρω εγώ, βλέπουμε. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, κάνουμε τα εγγένεια σήμερα. Βεβαίως. 27 και 29 Μπάμπη. Βεβαίως. Θα ξαναπάρουμε τον χορό τον καθημερινό. Έτσι. Θα πάμε για διαφημίσεις. Γιατί δεν βγαίνει χρονιά. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του που λέμε. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και όποιος δεν φέρει διαφημίσεις εκτός λίμπερο. Έτσι, έγινε. Σε φιλούμε. Καλό δρόμο. Τσαο, τσαο. Πολύ ωραία τα είπε τώρα. Έτσι, έτσι. Θα κάνουμε bullying εμείς τους χορηγούς. Τι ιδέα, βάλει διαφήμιση. Θα σε κάνουμε πέσιμο, θα στέλνουμε εδώ την ομάδα. Θα βάζουμε το Λευτέρι να τους παίρνει τηλέφωνα. Νομίζω μια, δυο, τρεις τέτοια θα καταφέρουν και θα μας φέρουν τη διαφημισούλα μας εδώ στο Λίμπερο. Όπου σφίζει από ζωή, σφίζει από γραμματικότητα. Σφίζει γενικά. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας, τον Παύλο, ο οποίος μας γράφει. Μπάμπη, φοβάμαι ότι θα τελειώσει το μετρό μας και θα στείλει κανέναν πύραυλο τρελός, θα χάσει το δρόμο
Και θα το καταστρέψει κιόλας. Λέει για τον Γκιμ, θα πετάξει κανένα πύραυλο. Mm. Αυτός ο πύραυλος θα πάει, δεν ξέρω κι εγώ πού, και θα έρθει. Ωχ, το μετρό είναι ανθεκτικό. Παιδιά, ουσιαστικά φτιάχνουμε καταφύγια. Αυτή είναι η πραγματικότητα, το μετρό. Τι νομίζετε, έχουμε προβλέψει για τα πάντα. Δεν μασάμε εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που σιγά σιγά συνδέεται. Εμείς θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς φτάσαμε στις 7.30. Τελευταία μας ανάπαυλα και επιστρέφουμε εδώ με τις μουσικές επιλογές της Αναστασίας. Τώρα είδες εγώ, τι, το έχεις έτοιμο, δεν το έχεις? Καλά, με έχεις τρελάνει σήμερα. Έτσι, έχω τρελάνει. Έρχομαι να σου δώσω ένα φυλάκι. Ω, κλείνω, κλείνω και δεν ξανανοίγω. Μαξιλάρι, στα προσφέρω όλα για όλα, μόνο αν με θες. Πριν ζητήσεις, θα σου δίνω κάθε γύμνια σου. Γιατί τραγουδάει αυτός έτσι? Δεν άφησες το ρεφρέν. Α, το ρεφρέν, sorry, sorry, sorry. Ωπα, μπουρ, 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 μπουρ. Θα δυνατή, δεν θα δυνα να ξυπνάω κάθε πρωί. Για μας λέει, για το λόγο επειδή, Δίπλα σου, αφιερωμένα δίπλα σου, γιατί αλλιώς δεν είναι ζωή. Έτσι, με το λόγο επειδή. Να τι δεν θα δυτώματα. Ωχ, μιλες έτσι, παιδί μου, τώρα. Να μου κάτι ιερό. Α, ιερό, ιερό, εντάξει, οκ. Μπάμπι, μπάμπι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο στο τελευταίο μισάωρο του Λόγω Επειδή. DJ Αναστασία, εδώ μας έχεις δώσει σήμερα αλλοπρόσαλες επιλογές. DJ Αναστάς είμαι. Αναστάς, εντάξει, συγγνώμη, συγγνώμη, το ξέρω, το ξέρω. Από τα δίσκο ξεκινήσαμε εκεί τα παλιακά της εποχής και καταλήξαμε αυτά στα μοντέρνα, τα σαμπάνιες. Τι να κάνουμε, είναι και αθλητής, οπότε θα το δεχθούμε. Τι έτρεχε αυτός, 300 μέτρα, κάτι τέτοιο έτρεχε. Αν δεν κάνω λάθος. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και Λόγω Επειδή στα Facebook και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζετε. Οχ, τα σκάει, τα σκάει. Τα σκάει, το βάλε, το βάλε, το βάλε. Τώρα αυτό η μοντέρνη που έχετε και ένα καινούριο που βαράτε τις κόρνες στα μαγαζιά, ε. Α, ναι, ναι, και καπνούς. Καπνούς, καπνούς και από παλιά, εντάξει. Γήπεδο, γήπεδο το έχουμε. Αυτό βέβαια που ο κάθε νέος, παλιός, γέρος, μικρός, μεγάλος θα πρέπει να ξέρει είναι ότι με τα νέας γενιάς αναψυκτικά Lux Plus and Light, την φυσική εξέλιξη στα light αναψυκτικά, δεν χρειάζεται να αγχώνεται για τις θερμίδες, δεν χρειάζεται να αγχώνεται για το πώς θα διαχειριστεί τα κιλά του, το οτιδήποτε. 60% λιγότερες θερμίδες, 0% πρόσθετη ζάχαρη, 0% τεχνητά γλυκαντικά, αλλά το σημαντικότερο όλων, 100% αυθεντική γεύση Lux, μόνο με φυσικά γλυκαντικά και φυσικά από μια 100% ελληνική εταιρεία. Σακ χαραφρούτων, γλυκαντικά φυτικής προέλευσης και έξτρα βιταμίνη C στις νέες γεύσεις Lux Plus and Light, σε κόλλα, σε πορτοκαλάδα, σε λεμονάδα, σε τσάγια κρύα, γιατί το καλοκαίρι δεν τελειώνει και η δροσά παραμένει. Θα το κάνω remix αυτό. Θα δεινά, τι δε θα δεινά, για το λόγο το επειδή. Τι άρεσε, εντάξει, τι να κάνω. Όχι, μου άρεσε. Ξέρεις τι, και με τους στίχους που λέει θα δεινά, τι δε θα δεινά, να ξυπνά από το πρωί. Ναι, ναι, ναι. Και άμα το κάνεις και αυτό το remix, μπορείς να το κάνεις έτσι με το δικό σου το στυλ, το μπαγλαμαδάκι, το αυτό. Ραγίζει απόψε η καρδιά με το μπαγλαμαδάκι. Το δικό μου στυλ. Ότι με μπαγλαμάς θα δίνα όμως και τι δεν θα δίνα. Μα θα μας έλεγε η Αναστασία, μας θα δίνα και τι δεν θα δίνα, για να μην. Ωρες, ώρες μας ντροπιάζει η μάνα μας. Αυτή είναι μια μικρή πραγματικότητα. Δεν είναι φορά τη δικιά σου, σε καμία περίπτωση τώρα που μας ακούει. Πρόσεχε, πρόσεχε. Όχι, παιδί μου, αλλά εσύ μου το έστειλες αυτό. Πρωί-πρωί, τσουπ μου, πώς θα είναι θεματάκι, Αναστασία, λέει. Είδες τη ρεπόρτερ είμαι με το που ξυπνάω. Δες την ώρα που στο έστειλε, 4 παρά. 4 παρά. Ακούς την καηλέ που έχουν τα νέα τα κορίτσια. Τις 11 φορές λέει που μας ντροπιάσε η Ελληνίδα μάνα. Γιατί, παιδί μου, τι έχει η Ελληνίδα μάνα σε σύγκριση με τις άλλες.
τις μητέρες. Τι έχει η Ελληνίδα μάνα. Έχει μια περισσότερη έτσι, ένα μπρίο, μια ιδιοσυγκρασία πιο επεμβατική βεβαίως. Και υπάρχουν πράγματα που είναι κοινά και δεν αλλάζουν ποτέ. Για την Ελληνίδα μάνα, για μας ντροπιάζει μωρέ η μαμά μας. Μας κάνει, θέλει το καλύτερο για μας, για τα παιδάκια του. Ζακέτα θέλει να παίρνουμε. Ακριβώς, ζακέτα να φοράμε και... Ακόμα και σε παραλίες γυμνιστών δεν έχει να κάνει. Αλλά υπάρχουν κάποιες φορές όπου υπερβάλλει πέραν του δέοντος. Λιγάκι. Λιγάκι, λιγάκι και φέρνει μία μίνι αμηχανία σε εμάς και τους συνετιμόνες μας και στους γύρω. Και υπάρχει μία καταγραφή, δεν είναι δικά μας τα λεγόμενα αυτά, είναι των ερευνητών που λένε, ας πούμε, το περιπτώσιο. Της ομάδας που έχουμε βάλει. Ναι, ίσως να είναι και παραπάνω από αυτές που μπορούμε να φανταστούμε. Και σε μικρές ή και σε μεγάλες ηλικίες. Οι μανάδες πολλές φορές αρνούνται να δεχθούν ότι εσύ μεγάλος, σε βλέπουν σαν νινί. Σαν μικρό παιδάκι και πολλές φορές... Και μέχρι τα 40 και 50. Και βάλε, και βάλε... Είναι αυτό που λέμε ότι αν σε πάρει η μάνα σου τηλέφωνο, ό,τι ηλικία και να είσαι, αν δεν απαντήσεις μέχρι τα 3 δευτερόλεπτα, εντάξει, κατευθείαν είναι έτοιμη να πάρεις την αστυνομία. Ότι, εντάξει, κάτι έχεις πάθει σίγουρα. Σίγουρα. Αν δεν απαντήσεις τα 3 δευτερόλεπτα, θα μπει στο άμπελαλε, θα φέρει την πυροσβεστική, θα φέρει το ΕΚΑΜ, δεν ξέρω κι εγώ τι για να σε ψάξουν. Αλλά ενδεχομένως. ΕΚΑΜ. Μάλιστα. Μάλιστα. Πονάμε, πονάμε. Αν δεν το κάνει αυτό, μπορεί να βρει έναν άλλο τρόπο να σε ντροπιάσει και αρχίζει να παίρνει τηλέφωνο του φίλου σου. Είναι μια πραγματικότητα. Μήπως είσαι είναι με την... στάνταρ. Στάνταρ είναι αυτό. Κατευθείαν ναι. Σου, θα πάρει τη φιλινάδα σου. Πρώτα φίλη, μετά αστυνομία. Μετά αστυνομία, μήπως που είναι αυτό, που είναι η κόρη μου, που είναι το παιδί μου, να εδώ δίπλα γιατί δεν μου μιλάει, τι έχει, πέθανε εσύ, μήπως είναι σε τεχνητή υποστήριξη, σε κόμμα. Φαντάσου κιόλας στα παλιά τα χρόνια, Αναστασία μου, που δεν είχαμε και τα κινητά μας και μας πέραν τηλέφωνο στα σταθερά των άλλων, ναι. Που είναι ο αχαήρευτος που είναι προκόπος. Γιατί δεν γεννάει. Εκεί μπορούσε. Μάλιστα το συγκεκριμένο αρθράκι που διαβάζουμε από το oneman.gr έχει και βαθμό. Βαθμό, πώς να το πω, αμηχανίας, βαθμό ντροπής, όπως το χαρακτηρίζει. Και το συγκεκριμένο είναι ότι χειρότερο μπορεί να σου, συμβεί. 9 στα 10 δίνει το συγκεκριμένο. Ότι να πάρει τηλέφωνο είναι αμηχανή στιγμή το να πάρει τηλέφωνο τις φιλινάδες σου και να σε... Με αυτό που είπες να πάρεις σε σταθερό τώρα. Στο γονιό του, του φίλου σου να ρωτάει που είναι. Είναι λίγο... Μία άλλη έτσι εκδοχή, μία άλλη, πώς να το πω, κατάσταση που μπορεί να σε φέρει σε αμηχανία είναι όταν μπορεί να είσαι με τη μητέρα σου σε μια δημόσια υπηρεσία, σε μια ουρά τέλος πάντων, και να αρχίσει να τσακώνεται με τους μπροστινούς γιατί μας φάγανε αυτό σε καναϊκά το παιδί εδώ παιδί, γιατί άμα πας με τη μάνα τώρα στο γιατρό καταλαβαίνεις είσαι γιατί είναι εντατική και απορώ γιατί δεν έχει κινητοποιηθεί όλο το εθνικό σύστημα υγείας, δεν έχουν έρθει καλύτεροι γιατροί από το Χάρβο για να δουν το παιδί σου που κάτι έχει στο νιχάκι ενδεχομένως. Αρχίζει τσακώνεται. Και αυτός ο βαθμός ντροπής είναι υψηλός, αγγίζει το 8 στα 10. Παρόμοιο είναι και όταν αρχίζει και τσακώνεται η μάνα σου με το δημόσιο υπάλληλο. Γενικά εδώ μάλλον ο φίλος μας ο oneman.gr που έγραψε το άρθρο είχε μητέρα την Κατερίνα Γιουλάκη από το Ρετυρέ. Δηλαδή τόσο να δημόσιο. Δηλαδή, και αυτός πήγε όλη την ώρα, δεν μπορούσε να πάει μόνος του σε μια εφορία, σε ένα τέτοιο όλο με τη μάνα του πήγαινε εκεί και φώναζε και γάνε. Να σου πω την αλήθεια, μέχρι λίγο να εξοικειωθείς μπορεί να σου πάρει και μέχρι τα 20-20 κάτι με τη μάνα σου πας. Βέβαια είναι ισχυρό απλό γιατί μόνος δεν τα καταφέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μάνα ξέρει να ξεκλειδώνει πίστες. Κανονικότατα. Βέβαια ένας άλλος βαθμός αμηχανίας που μπορεί να προκληθεί από την μητέρα και το ζήσαμε και το καλοκαίρι όσοι ταξιδέψαμε, αυτό κι αν είναι. Αυτό βέβαια άντε να προσπεράσει αυτό το επίπεδο. Είναι το χειρότερο, η χειρότερη καλοκαιρινή εικόνα. Είναι μάνα κάποιου άλλου προφανώς στο καράβι, καναπές, απλωμένη αρίδα για 4 άτομα, βαλίτσες σε άλλα 2, έχει πιάσει ενώ όλοι μέσα το πλοίο είναι full. Έχει όλο το πλοίο στηβάζεται να βρει μια γωνιά απλά να αναποθέσει το κουρασμένο του κορμί. Και είναι η μάνα εκεί απλωμένη, έχει στήσει τσαντήρις, αυτό δεν θα περάσει κανένας μέχρι να έρθει ο γιώκας μου εδώ να κάτσει μαζί μου. Αρχικά λέει ο φίλος εδώ συγγραφεύς ότι η ντροπή δεν είναι τόσο μεγάλη γιατί μέσα μας γνωρίζουμε ότι σε λίγη ώρα
τη θέση της βαλίτσας, θα την πάρουμε εμείς και θα κοιμόμαστε αναπαυτικά. Δηλαδή από αυτή την σκοπιά σε βολεύει κιόλας. Ναι. Κάνεις μουλοχτάει, θα εμφανιστεί σε κάποια άλλη όπου θα έχει προσπεράσει, θα έχει μαλώσει με καμιά 45 ανθρώπους μου στον καράβι, με τον κελευστή, με τον άβαρχο, με τον υπουργό ναυτιλίας, με όλους. Δεν περνάει κανείς εκεί. Δεν περνάει. Η μεγάλη λέει όμως ντροπή έρχεται ότι μόλις κάποια άλλη κυρία διαμαρτυρόταν στη μητέρα μας ότι δεν θα μπορούσε να βρει θέση στο καράβι, ενώ αυτή είχε καλοβολευτεί και ξεκινούσε το ξεκατίνιασμα, το ότι ξέρεις εγώ σαν αυτό. Σαν να το βλέπω μπροστά μου. Βλέπεις, το βλέπεις. Είναι από τις πιο... Τι να πω, δεν το προσπερνάς και αυτό. Δεν μπορείς με τίποτα. Μια μάνα στο καράβι. Ίσως να νοικιάζουμε μάνες αλωνών να πιάνουν θέσεις στα καράβια. Δεν ξέρω, φέτος ταξιδίψες καθόλου με... Ναι, όταν πήγα στη Σκιάθο. Αλλά εκεί, ήταν χαλαρά τα πράγματα. Εκεί ήταν χαλαρά γιατί νομίζω είναι θέσεις τέτοιες. Δεν είναι αεροπορικές που κάθεσαι. Ναι. Δεν έχει αυτή του καραβιού το σαλόνι που... Όχι. Δεν έχω καταφέρει ποτέ να κάτσω. Ποιοι πάνε, τι ώρα πάνε αυτοί και τις πιάνουν αυτές τις θέσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ούτε εγώ, Μπάμπη. Κανένας. Βαθμός ντροπής για το συγκεκριμένο, 8 στα 10. Αμηχανία προσφέρει και το σκηνικό όταν η μάνα σου τα παλιά τα χρόνια κατσάδιαζε ένα συμμαθητή που σε είχε κάνει μπούλι, σε είχε χτυπήσει. Ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στην αθώα παιδική σου ψυχούλα, να επεμβαίνει και να λέει. Εγώ συγκεκριμένα εκεί δεν είχα μάνα, αλλά τον μπαμπά. Να επεμβαίνει. Ωχ, αυτό ακόμα έχει. Κοιτούσε, όλοι με φοβόντουσαν μετά. Κανείς δεν με πλησίαζε, ούτε για παρέα. Ούτε για παρέα. Παιδί μου, δεν είχε να μην. Εμφανιζόταν εκεί μπροστά. Ωχ. Πατέρας με κόρη, άλλο δίδυμο του τρόμου. Μη τυχόν αυτό το κοριτσάκι, τέτοια. Και ειδικά έκανε... την πρωτότοκη. Τους έκανε bullying, τους συμμαθητά. Γιατί σε βαρούσαν. Μην με αγγίξουν. Σου τρόκουσαν τους κοτσίδες. Ξέρεις τώρα κι εγώ σαν μικρό κοριτσάκι πήγαινε και έλεγα μπαμπά με πειράζουν τα γόρια, μπαμπά με πειράζουν. Αλλά που δεν ήθελες. Όχι τέτοιο πείρασμα, μπαμπάμπι. Α, σου πειράζω οικονομικά σου. Όχι, λίγο σμπρόξιμο, παιδί μου. Αυτά που κάνα τα παιδάκια. Λίγο ξύλο, ξέρεις, τα κλασικά αυτά τα παιδικά. Που να πήγαινε να ανακαθαρίσει την πουγάδα. Ακριβώς. Σου φέρνε αυτό ντροπή και αμηχανία. Πώς δεν μου φέρνε. Και στα διαλύματα καθόταν στο προάβλιο και περίμενε να ελέγχει. Λες, παιδί μου. Ναι, δεν σου κάνω πλάκα. Το έχω εικόνα. Τι δουλειά κάνει μπαμπάς? Ηλεκτρολόγος. Κάνα χερούκλα τώρα, φαντάζομαι. Όταν λέει τσακωνότανε με καθηγήτριά σου επειδή σου έβαλε μικρότερο βαθμό από όσο άξιζες. Ήτανε και αυτό μια στιγμή αμηχανίας και ντροπής. Χωρίς να μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι εσύ θα έπρεπε να βλέπεις κάθε μέρα τη συγκεκριμένη καθηγήτρια. Βεβαίως. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, ενώ εκείνη το πολύ να τη συναντούσε ακόμη μια φορά στο τέλος του επόμενου τριμήνου. Ή και το ότι εσύ ήσουν και σκράπας. Αυτό δεν το είχε πρόποτε. Ποτέ συνυπολογίζει η μητέρα σου, θεωρούσε ότι το είσαι. Παιδί διαβάζει. Ναι, κλεινώ στο δωμάτιο, το παιδί ήταν εκεί πέρα με τα αστέρια. Με τις ώρες. Ναι, απορώ. Εσείς το φταίτε. Δεν το καταλαβαίνετε, το μικρό μου επιστήμονα. Κουτουρνίθι ήταν, τι ήταν τώρα. Όλοι μας ήμασταν κουτουρνίδια αφού κλεινόμασταν με τις ώρες στα δωμάτια μας και διαβάζαμε άλλα ντάλλον. Ό,τι μπορούσαμε, διαβάζαμε περιοδικά, μέχρι και. Περιοδικά, Κατερίνα. Υπήρχαν Κατερίνες και στην ηλικία σου. Κατερίνα. Τι λες, παιδί μου τώρα. Και μόλις γινόσουν έφηβη, είχε σούπερ Κατερίνα. Wow. Με άλλα θέματα, πιο εξελιγμένα. Εξελιγμένα, δεν λες τίποτα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ναι, πόσο όλες οι μανάδες πιστεύαν ότι τα παιδιά τους ήταν μικρές γλύκατζες αρβελέρς που έχει σήμερα γενέθλια, μικρή Αϊνστάιν και ούτω καθεξής. Επίσης μεγάλος βαθμός, 7 στα 10 ο βαθμός ντροπής, μεγάλος βαθμός ντροπής είναι και όταν έκανε παρατήρηση τα παλιά τα χρόνια σε ένα φίλο σου, σε μια φίλη σου που έπαιρνε σπίτι το μεσημέρι για να σε βρει. Ναι, αυτό δεν θα ξαναπάρεις Γιωργάκη το μεσημέρι και πώς το έχετε στο σπίτι σας, εμείς εδώ είμαστε από τις Βερσαλίες και αναπαυόμαστε τα μεσημέρια και άστα να πάνε. Ντροπή, δεν λες τίποτα. Επίσης μεγάλος βαθμός ντροπής και αμηχανίας που μπορεί να προκαλέσει και προκαλούσε η Ελληνίδα μάνα. Ζακέτα. Ζακέτα και αυτό, πάρε εδώ και το έφαγες επίσης μπροστά, αλλά μπροστά σε τρίτους. Δηλαδή το θέμα ήταν, αν δεν ήσουν απαρών σε πολλά πράγματα δεν σε διαφέρει. Αλλά μπροστά σε τρίτους αν άρχιζε να σε αποθεώνει. Όχι ο αγκάς μου, η κουάρη μου, η καλύτερη. Συνήθως νομίζω περισσότερο αυτό έχει να κάνει με τα αγόρια, όχι μόνο λες. Ναι, ίσως. Εντάξει. Μπα, και τα κορίτσια μια χαρά καλομαθημένα. Ακριβώς, είναι. Ακριβώς. Όποτε βρουν ευκαιρία να σε πενεύσουν. Ναι. Σε αυτά δεν χωράνε και οπαδικά. Τι να πεις. Ότι δεν είμαι έτσι, μάνα. Ναι, δεν είμαι.
αυτός είναι ο καλύτερος, αυτό που λέγαμε πριν, ότι είναι κλεισμένος τις ώρες με το δωμάτιο και διαβάζει και τα ποδόσφαιρα και στο ένα και στο άλλο. Είσαι τίποτα άμπαλος, ας πούμε, σε όλα. Βαθμός ντροπής 7 στα 10. Με το φαΐ επίσης συγκεκριμένο κόλλημα, να σε πρίζει, να πρίζει και τον κολλητό σου επίσης ή την κολλητή σου, να φάει και αυτός αν ερχόταν επίσκεψη στο σπίτι. Έφερε το παιδί και ταυτόχρονα πολλές φορές υπήρχε και ένα παρακλάδι, το ότι αμάν δεν μου είπες, έφερες παρέα στο σπίτι και δεν έχω τίποτα έτοιμο. Το μεταξύ και μέσα χαλοπούλ. Θα φτιάξω ένα ταψί κοτόπουλο. Τώρα, επειδή πας δίτσιο πρόκυρο. Και τι θα κάνουν. Και άμα δεν φάει κιόλας, σου πει είμαι χορτάτος. Τρελαίνεται δηλαδή, παρεξηγείται κιόλας. Ναι, φασαρία, τι, θα φέρω παρέα. Κανονικά. Έχω πάει σε σπίτι φίλου όπου... όταν πηγαίναμε σε αυτό το σπίτι τρώγαμε ανελέητα. Μετά ήταν πολύ λογικό να κοιμόμαστε όλοι κανονικά. Εκεί που είμαστε καθόμαστε στους καναπέδες και κοιμόμαστε. Και δεν έχει αφήσει το αμφίλο μου να με ξυπνήσει για να φύγουμε. Να πούμε και... ας το παιδί. Ας το παιδί τώρα κοιμάται. Τι είναι αυτά που κάνεις. Τρελαίνομαι με μάνα Μπατμανίδη. Όχι, αυτή ήταν η μάνα Λουνού φίλου. Α, η μάνα Λουνού φίλου. Ναι, σου λέω σε ξένο σπίτι κοιμόμαι και δεν με αφήνει η μάνα του φίλου μου να με ξυπνήσει ο φίλος μου στο σπίτι του. Μιλάμε για extreme καταστάσεις. Επίσης, μεγάλο βαθμό αμηχανίας έφερνε και το γεγονός όταν η φίλη σου λέει σε περίμενα στην είσοδο της πολυκατοικίας και με το που κατέβαινες, το κλασικό αυτό που ναι, ανέφερε, ναι, ναι, έβγαινε και σου φώναζε Αναστασία, ξέχασες να πάρεις ζακέτα. Ακόμα το φωνάζει αυτό. Ακόμα, παιδί ακόμα. Παιδί μου, ελπίζω να μας ακούει. Λίγο τώρα που έβγαλε ψύχρα τα βράδια. Ναι, ναι, ναι. Άστο, δεν μπορώ να βγω από το σπίτι. Χωρίς χούντα. Χωρίς ένα χουντάλα. Τι λες και τι θα πάθει. Ναι, όλοι θα κρυώσουμε. Όλοι και... και μετά δεν θα τα τραβάω, λέει εγώ. Έτσι, ένα το κρατούμενο και δύο το κρατούμενο είναι ότι... από όλες αυτές τις φορές, δηλαδή τις 600 δισεκατομμύρια που έχουν πει οι μανάδες να πάρεις κάτι πάνω σου θα κρυώσεις, τη μία που θα κρυώσεις έρχεται εδώ σαν το μεγαλύτερο στα λεγάκια να σου πει, σαν όλους αυτούς που βγαίνουν στα ράδια και λένε σας τα έλεγα εγώ, να σου πει στα έλεγα εγώ. Ωχ, Παναγιώ, χειρότερη απόλυτη... φράση. Παιδί μου, μην υπεβεβαιώσεις μάνα, άστο, άστο. Βαθμός αμηχανίας εδώ μας βάζει 7 στα 10, αλλά μπορώ εγώ να το αυξήσω παραπάνω. Τώρα μπροστά σε όλη τη γειτονιά. Εκεί, που, και εσύ μπορεί ταυτόχρονα να έχεις καμιά κουβέντα που το παίζεις μάγκας ή μάγκησα εγώ εκεί να μου να πάω στον Μπάμπι το πρωί και να κάνουμε όλα μαντάρα και να βγει η μάνα σου να μας πάρει τώρα τηλέφωνο και να μας πει Αναστασία! Τη ζακέτα σου την πήρες, δεν σε είδα το πρωί. Και βέβαια στη νέα εποχή την οποία διανύουμε, στην εποχή των social media, εκεί κι αν είναι βαθμός πλέον, αυτό νομίζω αγγίζει το 10 στα 10. Όπου οι μανάδες πλέον έχουν φτιάξει Facebook. Πες μου τι έχει. Και όχι μόνο οι μανάδες, και όλο το σόι. Και μόλις τους δέχεσαι, σε γράφουν στον τοίχο «Καλησπέρα κούκλα μου, είμαι η Θεία, πολλά φιλιά να στείλεις τους δικούς σου». Φυσικά που δεν ξέρουν το inbox και σου γράφουν στον τοίχο. Και εμείς υπογράφουν στο δικό τους τοίχο. Χωρίς να επισημαίνουν για ποιον πάει. Χρόνια σου πολλά κούκλα μου, πάντα πολύχρονη με επιτυχίες. Σε ποιον πάει όμως δεν ξέρεις. Να αρχίσουν να γράφουν εκεί. Αυτό είναι ένα ειδικό κεφάλαιο και στην εκπομπή και θα το θίξουμε την επόμενη εβδομάδα που θα έρθεις, Αναστασία μου. Θα θίξουμε το θέμα γονείς και Facebook. Ανοιχτή πρόσκληση. Τώρα δεν τα ξέρεις αυτά πώς έρχονται. Θέλω να ετοιμάσω όμως δίσκο πρόγραμμα. Έτσι. Στο υπόσχομαι, στο υπόσχομαι, στο υπόσχομαι. Αλλά είναι ένας βαθμός αμηχανίας πλέον στη νέα εποχή. Εσύ το παίζεις στο προφίλ στο Facebook σκληρός. Εκεί γράφεις για ομάδες. Σας πήραμε, σας κάναμε. Σε XD. XD. Α, είπα και εγώ σε XD. Τι είναι αυτά έχει που λέει. Και τέτοια. Ναι, 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 ναι. Και προσπαθείς εκεί, δείχνεις ωραίο σου πρόσωπο, αυτό το κοινωνικό σου προφίλ. Ξενυχτάς, αλητίες, τώρα τ' άλλο. Αμάξια. Και σου γράφει μάνα σου, έλα σπίτι, έχω παστίτσιο. Άιντε τώρα. Αυτά λοιπόν είναι τα δείγματα και όχι μόνο. Κάποια σημεία στα οποία μπορεί η μανούλα μας να μας ντροπιάσει, αλλά παρόλα αυτά την αγαπάμε και τη λατρεύουμε όλοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Οι μανούλες μας μπορεί να σηκώνουν το πρωί και να μας ακούν την εκπομπή. Να δίνουν και ακροματικότητες. Αν ενώσουμε. Και πρέπει να τα έχεις καλά με την Ελληνίδα. Βάζουν και όλα τα ραδιόφωνα να παίζουν. Μήπως και πιάσει παραπάνω. Έτσι. Λοιπόν, το λόγο επειδή ολοκληρώνει την πρωινή του Πανδεσία. Φυσικά εμείς εδώ, σαν Μπάμπης Μπατμανίδης Κόμπανη, επειδή αγαπάμε τις μάνες, έχουμε γράψει και τραγούδια για τις μάνες. Αναστασία μου. Ναι. Και με αυτό το έχουμε ξαναμεταδώσει και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε.
ένα όμορφο τραγουδάκι. Το μάνα τα πρόβατα μας φάγανε τη φούντα. Έτσι λέγεται, τι να κάνουμε. Αυτό, εξαιρετικό. Αυτό, ναι, ναι, αυτό βρήκαμε να πούμε για τις μανάδες. Εδώ ένα κοινωνικό δράμα σύγχρονο. Το παιδί καταλαβαίνετε τι τραγούσε και το γύρισε σε άλλες πρακτικές. Σας εγκαταλείπουμε, σας ευχαριστούμε. Ακολουθεί Κωστής Τσατσαρός μέχρι και τις 10. Να έχετε ένα υπέροχο πρωί, Αναστασία μου. Φιλάκια πολλά, Μπάμπη μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Σε μένα μόνο, στον κόσμο όχι. Στον κόσμο φυσικά. Φυσικά, φυσικά. Και καλή συνέχεια στο υπόλοιπο. Mm-hmm. Και Κωστή Τσατσαρό. Έτσι. Και Μπάμπη Πατμανίδη τώρα. Τώρα φεύγουμε. Τσάω. Μάνα τα πράγματα δεν πήγανε καλά.